Χεράρες λέμε, έλα μποντζόρνο ατούτη, για φάμε λίγο τρίσκε σήμερα Ντίνο μου, τρίσκε σήμερα μετράμε από λελέ και τρελελέ, σιγά σιγά, αντιγούπα. Τι, γιατί. Έλα 25 Αυγούστου, 25 Αυγούστου. 21 πότε γίνει. 21, έλα. Ναι. Έλα να δει καινούργια προγράμματα, το ΠΑΟΚ μάπα. Όπα, καλά. Κοίταξε, ό,τι και να κάνω στην άδειά μου, εγώ τον ΠΑΟΚ θα τον ακολουθήσω. Δηλαδή. Θα τον ακολουθήσει. Τι άδεια είναι αυτή να ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ? Έχω κανονίσει την άδειά μου σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν χρειαστεί να πάω στο σπλίτ, θα πάω στο σπλίτ. Τι το σπλίτ? Ο Φλόκος περιμένει πάνω και στην Κροατία. Όπου θα σε πάρει το τρίγιο γκάφ που μου έλεγε χθε. Κάτσε να του πάρουμε πρώτα. Άμα του πάρει και του δύο, το θέμα είναι πότε θα του πάρει. Αν πάρει 31 Αυγούστου όταν θα έχει πετάξει το πουλάκι, δεν με ενδιαφέρει. Κάτσε λίγο πριν πάμε σε αυτά. Περίμενε λίγο. Για να δω λίγο το μάτι. Ρε Τζακ Σπάρο. Ρε Κάπτεν Τζακ. Ρε Φιλάβιε, πόσο λέγανε εγώ, Φιλάβιε, πόσο λέγανε το πολύφημο Φιλάβιε. Ρε, εντάξει, άνοιξε το ματάκι όμω. Φιλαράκι, η επιστήμη. Άνοιξε το ματάκι. Επιστήμη, τι επιστήμη. Μετά τα 50 σε δέρνουνε, δεν μπορεί να δει. Κάτσε. Άνοιξε το ματάκι. Δεν άνοιξε. Ποιο το έκανε αυτό τώρα? Δόκτωρ Μπίκος. Τι ομάδα είναι? Πόκα. Επιστήμη και ΠΑΟΚ πάνε μαζί, ρε. Πάνε μαζί, ρε. Άρα, πόσα θέλα μα τρελάνει, ρε, Δόκτωρ Μπίκο μου. Παοκάρα μου, Παοξής δηλαδή σε έφτιαξε το μάτι, τώρα στόστρωσε. Παοξής με πλάκωσε, Παοξής με το μισέξε. Με τους Παοξής. Λοιπόν, μια χαρά στο ίσιο. Αποκολοτρίβομαι με τους Παοξής. Τους κράτζεις, αλλά τους θαυμάτες. Τι κάνουμε, στο ίσιο, εντάξει. Το έφερες στα ίσα. Και η βοηθός είναι πολύ καλή κοπέλα. Πώς είχε πέσει τώρα, δηλαδή από τις προπονήσεις, από τον box, βάρα. Αγωνιά και κατέβηκε 1% κάτω. Όχι στο box, 4% κάτω. 4 χιλιοστά κάτω. Δεν ήταν από το box, το παράτησε γιατί. Δεν κάνει του box, φίλε, σε αυτήν την ηλικία. Όχι, μόνο να κάνει. Κύλοι βγάλανε τι ηλικία. Θα βγάλει κύλε, άγιστε, πάνε κολύμπα, πάνε κάνει άλλα πράγματα. Κάνω εγώ Ιξάνκ, ήρθα εκεί στον Αναγνωστάκο ένα πιτσιρικά, του λέω παίξε κανονικά. Παίζει κανονικά. Λέω Αναγνωστάκο δεν βάζει το μάτι. Μην το παίξει κανονικά, λέει είναι γρήγορο. Μπαμπού, μπαμ, πάρ τον κάτω. Λέω θα ξεπριθεί. Τόσε μπουγιέ έχω βάλει, ξεπριθεί. Ναι, αλλά κατέβηκε στα κάτω. Εντάξει, μια χαρά. Τώρα θα φύγει αυτό. Θα είσαι πούδρα. Απλά να ξέρεις. Τι να ξέρω? Ότι ήταν γυναίκες στο χειρουργείο. Όπα. Και η Μετρόπολη δεν θέλανε να ακούσουν. Ναι. Ο γιατρός ήθελε να ακούσει. Δεν θέλανε. Και άλλες θέλανε να ακούσουν Ζουρέι. Τι ηλικία ήταν οι γυναίκες? 45, 40. Δεν ακούνε, εντάξει, δεν ακούνε. Τι να σε ακούσουν, ευρε στρογγυλομούρι. Τι να σε ακούσουν, ευρε. Εγώ δεν τα ακούσω πάλι. Τι να σε ακούσουν, ευρε βρωμόμουσε. Τι να ακούσουν, ευρε. Τι ώρα γινόταν η επέμβαση? Η επέμβαση 12 με 1. Ασυνόρα του. Πάνω στον Μπούζο. Το απόγευμα του ρώτησε. Περίμενε που κάναμε τον γιατρό ο Μπίκο. Καμιά μεταγραφή. Του λέω δεν ακούμε σου ρέντιο, λέω. Λοιπόν. Που θα ακούσει μεταγραφή, λέω. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρούλα, όλα καλά. Θα είσαι σε περδίξει 3-4 μέρε. Βγάλω ράματα Δευτέρα. Θα βγάλει τα ράματα, μια εβδομαδούλα. Αλλά μου λέει δεν περίμενα ότι θα είσαι τόσο πειθαρχημένο. Αυτό δεν το ξέρουν οι άλλοι. Δεν το ξέρουν. Ναι. Αυτό το ξέρουν μόνο άνθρωποι. Αυτό θα μείνει εδώ, πρέπει να τον δέσω. Εγώ δεν έχω δει πιο πειθαρχημένο άνθρωπο. Θα τον δέσω, θα σου λέω γιατί. Παιδιά, μιλάμε για στρατιωτάκι τώρα. Άσε που είναι. Μιλάμε όταν είναι να κάνει κάτι, είναι πειθαρχημένο όσο δεν πάει. Εγώ μπροστά σου είμαι. Τι να σου πω. Μεταξύ λάθη με τριζοπίεση. Λέω γιατί ό,τι συμβαίνουν χειρουργείο ανεβάζει πίεση του. Εσύ δεν ανέβει. 10,5 με 8,2. Τόρμα. Όσο έχουμε όλοι. Και εγώ τόσο έχω. Δεν έχει ρελιά άγχο. Έχω, αλλά επειδή. Είναι δημιουργικό πε το άγχο. Ο πόνο είναι στο σώμα μου. Και στην ψυχή μου πολλές φορές. Είναι πολύ δυνατός. Ήταν κάτι που ήθελες να το φτιάξεις. Να το κάνεις, άρα δεν. Έχω μάθει να πονάω. Συνειδητά κιόλας το έκανες και ήξερες και πότε. Εντάξει, άλλο να σου θυμάται. Φέρτε μου το βαρδάκι εδώ με τη σμαράγδα να πίνουν τα παοξίδια. Χαμός το μεσημέρι. Χαμός το μεσημέρι. Ναι, μια χαρά τα βγάλαμε εκεί και τον Ολυμπιακό. Ήταν και εδώ και ο μικρός ο Βαρδάκης, Junior. Έβγαλε και φωτιές με τη Ρόδο. Εγώ τους άκουγα για να διάσημα, τους άκουσα. Εντάξει, έπρεπε να προσαρμοστεί η εκπομπή με τις συνθήκες. Εξάλλου το μεσημέρι, εγώ την εκπομπή την κάνω και αθλητική. Είναι περισσότερο διαφορετικά τα θέματα. Είναι πιο ποδοσφαιρική. Τι λέει? Πιάσαν τον τρελογιατρό, λέει. Τα τον τρελογιατρό. Πάντως ο Πτασίας μου λέει, όταν σας λέγαμε ότι ο καλύτερος τουριστικός προορισμός είναι η Ποντοϊράκλεια, λέει κοροϊδεύατε. Πιο ωραίο μέρος από Καβάλα. Παλιό. Θα πάω στο παλιό αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πάρω και τη Λορέ μαζί. Στα Σταμολόφου έχει κάτι ξεμονοχιάσματα να κάνει. Καλά, εντάξει, τώρα εμείς θα πάμε οικογενειακό τώρα. Ξεμονάκια δεν κουμπάρα. Τι είναι το μωρό που δεν άλλο. Τι μωρό αυτό πεθαίνει. Παίρνει και με αγκαλιάζει πλέον και με λέω κάτσε να χωρίσει. Ξεμονάκια σε τι να πω. Ναι, θα πάω στο παλιό. Το που σου κού θα ξεκινήσω τριμεράκι Καβάλα. Μετά θα πρέπει πάλι να δούμε. Τράπα στο σαρίσι τα μένα πε. Αεκάρα είναι αυτό. Όχι, εμένα εξή με κοιτάνε με μισό μάτι. Πάμε το γιατρό χθε το παλιό. Με μισό μάτι με κοιτάνε. Λέω κάτσε να τσιπήσω κάτι. μετά την επέμβαση, πάω τρώω δίπλα ένα ψαράκι φρεσκότατο. Έπαγες πάλι ψαράκι. Ψάρι. Ναι, ναι, ναι. Κομμένα ψωμιά, κομμένες κοκακόλες. Μπράβο, μπράβο Τίνο. Μπράβο Τίνο. Και τον γιατρός λέει, έλα πιούμε και τίποτα δίπλα στο βάλ. Έρχεται. Λέει. Ήπιες καρπούζι. Λέω, φέρε μου καρπούρι. Ακούρι. Ναι. Τίποτα δεν ξέρω. Λέω, κάτω μου όπως το καβαλιό της Σωσαρής. Μου βάζει κάτι φλούδες, μου δίνει ένα αυτό από πάνω. Δεν πρασίνησε όσο είπε. Δεν μπορεί να με φτιάξουν. Πρέπει να πάω εκεί πέρα. Ά, δεν ξέρουν να φτιάχνουν τσιν αγκούρι εδώ. Το φτιάχνουν, αλλά δεν το κάνουν, καλό. Δεν το κάνουν καλό. Λοιπόν, έχουμε μια συμπαθέστατη κορασίτα. Μια πολύ όμορφη γυναίκα. Για τη δω. Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Κούκλα. Ναι, μια πολύ ωραία γυναίκα, ούτε προκαλεί. Κούκλα. Και το χαμόγελο, τα δοντάκια της. Παπαγιανόπουλου μυρίζουμε εδώ. Δε στα δόντια εδώ. Κουκλάκι το γραφιστό, κούκλα. Ναι, δε στα δόντια. Ναι. Άστρα σαν τα δικά μας. Είναι και προσιτή στην παρέα και καλό σεξ θα σου κάνει. Όλα. Και δουλειές θα σε κάνει στο σπίτι. Και νοικοκυρά. Και καρσέρα και πασίτσου καλό και μιστά. Αυτή τα κάνει με άριστα το 10. Όλα 8. Όλα. Μπράβο. Και εγώ είναι χαφ δηλαδή σαν το ΣΒΑΠ. Ναι, αλλά ο ΣΒΑΠ δεν μπορεί να παίξει. Καλό ΣΒΑΠ, αλλά για κάνα 30 λεπτό, 40 λεπτό. Αν τώρα που πες ΣΒΑΠ. Να παίξει είναι το ψοφίλι. Του έχω δώρο έξω να σου δώσω. Ήρθε ο φίλος μας ο Χριστάρας από πάνω από την Νορβηγία. Ναι, σου είχε και σε ένα δωράκι, ένα αναμνηστικό από πάνω. Έδωσε και εμένα και το Σαρό. Ήρθαν χθες εδώ τα παιδιά με το γιο του. Τι έφερε. Δεν ξέρω τι έφερε. Αναμνηστικό κάτι. Ο Χριστάρας πάνω από το Μπέργκεν, πόσο λέω, από το Χάουγκ. Ωραία, σας αρέσει. Αλλά είπε θέλει να μας κάνει και το τραπέζι. Αύριο Τετάρτη, τώρα στον αέρα εμείς όλα τα λέμε. Δεν πειράζει. Αφού μοιραζόμαστε με τους φίλους μας. Γιατί θέλει και εσένα, θέλει να σε βάλει λίγο και στο αυτοκίνητο. Αυτός είναι τρελός. Είδε από την Νορβηγία με τα αμάξι. Τι αμάξι έχει. Ένα Audi TT, λέει θέλω να το δώσω να το οδηγήσει, λέει ο Τίνος, λέει να γουστάρει. Είχα από την Νορβηγία από πάνω από το βορρά. Το τετέ ήταν. Ναι, αλλά αγαπημένο μου, ναι. Καινούριο μοντέλο. Καινούριο θηρίο. Είχα από την Νορβηγία ο δικός μέχρι εδώ. Πόσα χιλιόμετρα είναι. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5-5 χιλιόμετρα. Πρέπει να κάνει δύο στάσεις. Η Γερμανία είναι 2,5-3. Πρέπει να κοιμηθεί μια μέρα. Πρέπει να σταμάτησε κάπου. Σταμάτησε κάπου αύριο. Θέλει να μα κάνει λοιπόν το τραπέζι, αλλά μπορούν μόνο Τετάρτη. Πάμε αύριο. Ναι, μπορεί εσύ μόλι σχολά να δει. Να πάμε κάτι 3,5. Τα Πέμπτη δεν είναι τα μάτσα. Ναι, αύριο είπαμε. Τι 3,5, εγώ εκπομπή. Ναι, να τελειώσει και να πει. Σε περιμένουμε εμείς. Γιατί μετά έχουμε και εμείς εκπομπή. Να χάσει λίγο εσύ και λίγο με αφήνουμε. Και να αφήσω εδώ, αφού δεν με αφήνει. Όχι, θα ξέρει 4, παιδί μου, εδώ κοντά. Άρα έκλεισε. Τα κλείσαμε, παιδιά. Λοιπόν, από το Μάιο ήξεραν, πάμε τώρα στα δικά μας. Έχουμε κληρώσει, θα τις πάρουμε μία με τη. Σε είδα στεναχωρεμένο έξω, ενώ το Στεφανάρα τον είδα γαρούμενο. Καλά, ο Στεφανάρας και ο κάθε. Έλα, μιτσέα, σε σκίσω και τέτοια μοντέλα. Ο Άρης θα πάει να παίξει τώρα στην Αραρά. Έδωσε και μια λίγο στα πλευρά. Έδωσε. Ως ανίσχυρος έτσι με την Αραρά θα πάει σε ένα γήπεδο 1.400 θεατών. Και πρόσεξε. Και 1.000 ποδιών όμως. Στα 1.000 πόδια. Έλα μωρέ. Πρόσεξε, έχει Ελευθέρας είσοδος στο γήπεδο. Φαντάσου. Δεν πάει ούτε συγγενείς των παιχτών δεν πάνε. Ελάτε λέει παιδιά, ελεύθερη είσοδος. Όποιος περνάει από εκεί από το Αραρά, τα πιει γάργαρο νερό, ας μπει και μέσα γήπεδο. Θα μας φέρω κουκουλιάς, είπε νερό φιαλωμένο, το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ο Άρης θα πάει λοιπόν σε ένα γήπεδο και κλεισμένο το θηρόν, να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, έδρα δεν θα έχει απέναντι. Η ομάδα τι ομάδα. Η ομάδα είναι κατώτερη του Άρη. Δηλαδή είναι, θεωρώ καθαρά στο χέρι. Λαμία ήταν κατώτερη του Άρη. Να είναι Άρης Λαμία. Άρης Λαμία είναι. Κάπως έτσι είναι το μάτι. Τον Άρη λόγω φανέλας δεν τον εμπιστεύεσαι ούτε σε αυτό το μάτι. Ούτε σε αυτό το μάτι δηλαδή, με την Αραρά. Όχι έρχεται ο πρόεδρος, όχι έφυγε ο πρόεδρος κτλ. Αυτούς κουτσά στραβά του περάζει. Τον Άρη. Όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι από τον Άρη. Λες. Όχι, δεν είναι καλύτερη ομάδα η Αραρά. Έχει το σύμπλεγμα του Λακαμά ο Άρης. Έχει το σύμπλεγμα του Λακαμά. Δηλαδή ναι, έχει χρόνια να κάνει κάτι καλό στην Ευρώπη. Ναι. Πράγματι, γιατί έχει αποκλειστεί από κάτι κόλο κουβαλίβκες. Ναι. Κάθε χρόνο βρίσκει μία ομάδα. Οπότε ο Αριανός λέει εντάξει, Αραράτα, αλλά περάσει Αραράτα. Και στο μυαλό του σου λέει λε. Θα την περάσει και χωρίς ήττα πιστεύω. Δηλαδή, στη χειρότερα να φέρει κανένα χ εκεί και να του σκεφτεί εδώ πέρα. Έτσι το βλέπω τώρα. Ναι. Και ο άλλος πρέπει να πάει ο γείτονος που είναι ισχυρός. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός. Ισχυρότατος. Θα πάει να παίξει στο κλουβί με 30.000 μαμελούκους από πάνω. Πιο μαμελούκοι από εσάς δεν υπάρχουν πουθενά. Καλά, δεν τους έχεις δει τους Ισραηλινούς. Δεν τους έχεις δει τους Ισραηλινούς. Νομίζω ότι μόνο εμείς είμαστε μαμελούκοι. Τους έχεις δει τους Μαρσεγέζους. Άλλοι μαμελούκοι Γαλλοαλγερινοί. Να του δεις αυτά και άλλοι ταράδες. Δεν έχει μόνο εμείς. Αλλά και εσείς στην αλήθεια είστε. Καλοί είμαστε. Ναι. Οι φυγητές. Είμαστε λοιπόν. Θα πάμε στις 30. Πάμε, γίνεται η κλίση. Οι άλλοι θα έρθουν εδώ 30.000 μαμελούκους να δουν οι Ισραηλινοί. Θα έχει την 5.000 παχύτητα. Φίλοι τον Ουκρανό τον διαιτητή. Αυτό θα σου πω. Ουκρανός διαιτητής. Άκου τον αντιγύρω. Δηλαδή, εγώ να μην πονηρευτώ λίγο. Που δεν είναι για μένα άλλο. Πάρε την πένα του Μπούζα. Λοιπόν, δεν είναι άλοθη για μένα. Γιατί από σήμερα εγώ το γυρίζω το τρένο. Ό,τι γκρινιάξαμε, ό,τι φωνάξαμε, τελείωσε. Από σήμερα γίνεται μια ομάδα γροθιά, πάμε να πάρουμε τα μας. Τέλος. Με αυτούς που έχουμε τα πολεμήσουμε. Θα περιμένω ποιοι θα έρθουν. Δεν μου δικαιολογήσεις τον Ρουμπάνο άμα αποκλειστεί. Ναι, δεν θα σου δικαιολογήσω κανένα. Αλλά τα βέλη μου θα πάνε πρώτα στη διοίκηση. Δεν θα πάνε πρώτα στο Ρουμάνο. Πώς τη βέλη. Τι Ρουμάνο. Και τι μάθω να πληρώσεις. Πες τώρα. Άμα θέλει χαφ, να βάλει το Μικαελίδη, πες τώρα. Στα χαφ. Έτσι να τον εμπλέξει. Να κάνουμε πειράματα δηλαδή. Η διοίκηση δεν φρόντισε να φέρει ένα χαφ, να κάνουμε πειράματα. Και μετά να κράζουμε τον Ρουμάνο που λέτε εσείς. Δεν φέρει η χολύπτη, μπορεί να φέρω εγώ ένα φίλο μου. Α, να φέρεις. Θα τα ανεβάζει αυτή, σαν μπαίνω ό,τι ώρα να είναι, θα πέσουν τα νούμερα πάλι. Δεν φταίει εσύ. Αυτή η διοίκηση που δεν φέρει τα νούμερα δεν φταίμε εμείς. Οι χολύπτες φταίνε, ναι. Όχι, τώρα φταίμε εμείς. Τα πόνα λειτουργούν ρολόι τώρα. Λοιπόν, anyway. Θα πα στου μαμελούκου κάτω εκεί με 30.000 κόσμο. Γίνεται ξανά νέα κλήρωση. Ναι. Και λέω χθε εγώ εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, λέω είναι όλα. Μην μπες μόνο με τη χάη του. Και έχει άλλη σε κάτι σαν τα κόλωμα, κάτι αδόρες, κάτι έτσι. Πάρ τη χάη του. Πόσο. Χρηματιστηριακή αξία. Σαν τον ΠΑΟΚ. Άμα είσαι σαν τον ΠΑΟΚ, οι προπονητές θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Σαν τον ΠΑΟΚ. Άμα είναι σαν τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε, οι προπονητές θα κρίνουν. Άμα είσαι σαν τον ΠΑΟΚ. Γιατί την Χάιντουκ τον πέρυσι τώρα θα του πάνε. Τον πέρυσι. Ναι, είναι σχεδόν κλεισμένη μεταγραφή λέει. Δεν τις κρίνουν μόνο οι προπονητές. Είναι έτοιμη η ομάδα. Πώς είναι καλύτερη ομάδα με τα ίδια λεφτά με σέναν που έχει στείλει τα ίδια λεφτά. Πώς γίνεται αυτό να πω. Καταρχάς, εγώ έχω 4-5 παίκτες που τζάμπανε στο ρόστερ και χρεώνονται. Δηλαδή, ο Μουρκ τον βάζω στη χρηματιστηριακή. Άμα πιάνετε δηλαδή τον πισινό του Προέδρου, φταίει ο Πρόεδρος. Αυτά τώρα μην κάνουμε ανακύκλωση. Εγώ άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, και ο Πάκ. Άλλο θέλω να πω. Ο Πάκ θα παίξει λοιπόν δεύτερο προκριματικό γύρο με τη χάη του. Θα πάει εκεί, θα έχει 35.000 κόσμο. 40 να έχει. Και η ΑΕΚ την ίδια ώρα θα παίξει με τη Δυναμό Ζάγκρεμπ για να πει ο Μίλου του Champions League. Μάλιστα. Αν βγαίνατε πρώτοι, τι θα σα κάνω. Τι πρώτα βγαίναμε. Α βγαίνατε στο πρωτάθλημα πρώτοι. Τι θα κάνουμε. Με τον Άγιαξ απέφταμε. Τι θε. Με ποιο συμπεφίκα, ποιο. Με αυτού απέφταμε. Αυτό ήταν. Έστειλε ο Πούτιν πέσε. Α, ο Πούτιν έφτασε. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα για να τσικλίσω λίγο του αξίδε του δεν του τσικλίζω. Και αυτή την πιο δύσκολη κλήρωση πήραν. Αλλά ο βαθμό δυσκολία πάω και ΑΕΚ. Ο ένας για να μπει ο Μίλου στο Champions League και ο άλλος για να περάσει προκριματικά είναι ίδιοι. Πέτα το υπάρχω του Κασατσίδη. Υπάρχω, βάλτο. Δηλαδή, προχθές έπαιζε Δυναμό Ζάγκρεμπ Χάιντουκ, ποιος κέρδισε. Χάιντουκ κέρδισε, μέσα στη Δυναμό Ζάγκρεμπ. Δηλαδή, έχουμε δύο ομάδες που είναι πάνω κάτω εισάξεις, εγώ σου λέω. Ο ένας θα μπει για Champions League, ο άλλος για να περάσει προκριματικά. Στη Ρουμάνα τη γριά, άμα αποκλειστεί. Αυτά τα αναφέρω. Θα ακούσει να πούμε πουσλούκι. Ναι, γιατί άμα είναι στραβό το κλίμα, το τρώει ο γάδρος. Αλλά εδώ και 7 χρόνια, ρε παιδιά, πώς γίνεται να πέφτει αυτός ο ΠΑΟΚ. Με Άγιαξ, με Πεφίκα, με ποιο είναι πιο δύσκολο στον όμιλο αυτό να. Δεν έχει τον καγκάτσι το Βασίλη να γίνει τον μπαλάκι να πούμε. Α, μάλιστα. Άρα σωστά φωνάζουν και οι Αργανίλες που σκληρώνονται συνέχεια με τον Ολυμπιακό στο κύπελο τα τελευταία χρόνια. Σήκατε καλύτερο εκεί. Σωστό. Τι λέγεται τώρα τον Κυριάκο. Ναι, άμα οι άλλοι καλύτερο, τι θα σε κάνω εγώ τώρα. Η Μπεϊτάρ είναι αδερφοποιημένο σωματείο με τον Άρη. Θα έχει και Αργιανού στο γήπεδο, να ξέρει. Καλά, δεν νομίζω να έχει. Πού να έχει Αργιανού. Δεν νομίζω. Εντάξει, καλά, ο Αργιανό για κάτσε να δει την ομάδα. Θα πάει στο. Όχι, απλά ανέφερα τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, πολύ δύσκολε κληρώσει για όλου. Έχει τίποτα άλλο να πούμε. Τι θε να πιάσουμε. Για το μάτσο να μιλήσουμε. Τι θε να μιλήσουμε. Το μάτσο μου περισσότερα αξία για την κλήρωση του Πάκου. Ποιο ασχολείται σήμερα τέλειο. Σήμερα θα κάνει το live. Βέβαια, αντίπαλοι θα. Άρα ασχολείσαι. Ποιο ασχολείσαι, αλλά θα κάνει. Ποιο θα έχει απέναντι. Και ποιο θα το κάνει. Εγώ με το Σαρό θα έρθουν τα παιδιά από την Νορβηγία, θα έχουμε καλεσμένου κι άλλου στο καφέ. Εμεί είμαστε άλλο στην φίλε. Ναι. Θα φάμε, θα πιούμε, θα βλέπουμε την παλίτσα. Εγώ έκλεισα έναν επιχειρηματία με αυτοκίνητα. Έχει μια. Άγια χορηγίε λε. Όχι, για μεγάλο στούντιο. Αλλάζω στούντιο. Και εμεί τον κρεμίζουμε, φτιάχνουμε κι άλλα τώρα. Θα σα πω, φτιάχνουμε κι άλλο και διπλό στούντιο. Θα γίνει καναλάρχη μεγάλο να μου. Τι να κάνουμε, το παλεύουμε, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μα τώρα. Είδαμε και πέρσι που πέσαμε το μεγαθύριο, λέει. Με αυτό το μίζερο στον πάγκο. Εγώ τα διαβάζω όλα τα πεινήματα. Γιατί δεν... να μην τα διαβάσει. Φυσικά δεν έχουμε τέτοια κολλήμα. Λοιπόν, κάτω από την Ξαρθιά την Κροατία. 4-3-3 μόνιμο, βγαίνει χαμπένι χαμπ. 4-2-3-1 παίζει. 4-2-3-1 παίζει το κόμμα Λακοπή. Ο προπονητή κάνει και άλλη δουλειά τον παλικάρι. Πάντως αυτοί εδώ που κράζουν όλοι τον Λουτσέσκου. Τον κράζουν, οκ. Θέλω να δω τι θα κάνουν, θα έρθει ο επόμενο. Θα έρθει ο Γκαρσία. Τι θα λένε μετά. Τι θα λένε. Γκαρσία, ο οποίο άκουγα χθε συνέντευξη τύπου. Μιλάνε δύο γλώσσες για να κάνουν τη μετάφραση στην Τρίτη. Ο ένας μιλάει ισπανικά, ο άλλος αγγλικά και με τους άλλους μεταφράζει ελληνικά. Λάβει φοβερά πράγματα. Πώς είναι η Πασεραϊκό. Δύο. Όχι, είναι ο γιος του είναι διερμηνέας νομίζω. Στον Πασεραϊκό. Πόσες γλώσσες είναι. Δύο. Ναι, ισπανικά, αγγλικά, το ρωτάει αγγλικά, απαντάει ισπανικά και μεταφράζει ελληνικά. Όχι, οι γλώσσες είναι τέσσερις. Γιατί. Και τα σεραϊκά. Ναι, εγώ σου λέω το ρωτάει αγγλικά, απαντάει ισπανικά και μεταφράζει ελληνικά. Σέρες έχει άλλη διάλεξη. Καμιά αδερφοποίηση πες στον Πονηρό. Και εγώ αυτό ξέρω, ναι, ναι. Ο Βασίλη δεν έχει καμιά αδερφοποίηση. Έχει Σαραϊκά εκεί πέρα. Έχει Σαραϊκά. Καλά, άσο τον Γκαρσία. Θα έρθει ο Γκαρσία και θα λέμε μετά πάλι τα ίδια. Άμα δεν φτιάξει ομάδα, ο προπονητής θα σε φταίει πάντα. Τίποτα. Θα χτυπάει τον επόμενο, θα αποβάλλεται, θα γυρίσει. Καλά, καλά. Κοίταξε, αν δεν έχει ομάδα, σε φταίνουν όλο οι γύροι οι άλλοι. Άμα δεν παίρνει πέρα. Πόσα χρόνια δεν έχει πάρει το δίπλωμα. Άλλον έχουν πήρε τώρα το δίπλωμα. Και άλλον έχουν ρεάλ. Άλλο είναι βρε και το δεν θυμάμαι πώ το λένε βρε. Τι θα κάνουμε με τον επόμενο εμείς, θα δούμε το τι θα κάνετε εσείς με τον Φερέρα. Το έχουμε δει. Τι είδες, ρε Γιάννη, δηλαδή με τον Φερέρα. Τι είδες με τον Φερέρα. Και μην τους παίρνεις όλους αμπάρισα. Εδώ πέρα, αλλά δεν είναι. Το Φερέρα, λοιπόν. Έχουν κολλήσει με το πρωτοσέλιδο. Ναι, αλλά δεν το βγάζουμε εμείς ο πρωτοσέλιδο. Ναι, μωρέ, ρίξε την ευθύνη αλλού. Δεν δουλεύει εσύ. Όταν λέγανε οι παίκτες μαλάκα τον προπονητή και το λέγαμε εμείς Δάνα. Φυσικά δεν δουλεύει. Εσύ βγάζει πρωτοσέλιδο. Γιατί πήγαμε κόντρα στο πρωτοσέλιδο εμείς. Τι θες να κάνουμε. Την επόμενη μέρα όλοι βρίζουν τον Φερέρα. Την επόμενη μέρα δεν συμφωνούμε. Εσύ αυτό εδώ τώρα που κράζει Λουτσέσκου με την ευκολία θα κράζει και τον επόμενο. Είναι η ποδοσφαιρική του παιδεία τέτοια που σου λέει ο πρώτος που φταίει για οτιδήποτε γίνεται στην ομάδα είναι ο προπονητής. Ναι. Τόσο ξέρει. Τόσο ξέρει. Το Φερέρα τον προστάτευσε. Τόσο ξέρει. Το Φερέρα φυσικά και τον προστάτευσε. Φυσικά και τον προστάτευσε. Το Φερέρα ένα πράγμα μόνο τον είχα καταλογίσει. Το κακό κοριτσάσμα σε ένα παιχνίδι. Φυσικά και δούλευε πολύ και τους νέους έβγαζε και χρόνο ήθελε και είχα πει ξεκάθαρο ότι είναι άτυχο. Γιατί έρχεται μετά τον Λουτσέσκου. Και μετά το μεγάλο έρωτα ο άλλος πατάει. Και μεγάλη παίκτη σε ηλικία γιατί τον βρίζα και τον λέγανε Λακαμάνα που στα βεζινάδια. Ναι, αυτό είναι το θέμα του Φερέρα. Ότι δεν είχε το επικοινωνιακό καλά. Τι να κάνουμε τώρα. Και δεν το είχε γιατί μέχρι να μάθουν οι άλλοι γλώσσα. Μα μου ενώ στη Βραζιλία. Έπρεπε να πάρουμε επικοινωνιολόγο δηλαδή. Ενώ στη Βραζιλία μιλάει τη γλώσσα του. Και κατευθείαν μπορεί και να του μπαμπά. Μιλάει τη γλώσσα του. Του είπαν λέει θα σε στηρίξουμε coach, λέει εμείς η κλίκα. Από το Μάιο ήξεραν ποιοι παίκτες θα φύγουν. Άρα έπρεπε να φέρουν και παίκτες να του αντικαταστήσουν. Φυσικά αντιθέτως έφερα μόνο παίκτες στην άμυνα. Πριν 2 χρόνια ξεκινήσαμε χωρίς τεχνικό διευθυντή και μας είπαν τελικά ήταν λάθος. Και τώρα μας έφεραν τον Πόντο που τον έδειξαν ξανά. Δεν μπορεί άλλη κρίνια. Κρίνια δεν πουλάει. Καλά, εσύ δεν λες ότι θες. Δεν μπορεί άλλη κρίνια λίμνη σε αυτό το σωματείο να πούμε. Καλά, κρίνια δεν λες ότι πουλάει. Ελά, στα χρόνια του Βουλινού θα έρθει. Τίμιος και ο Βουλινός πλήρωνε τους παίκτες μια χαρά. Τους κάνανε και απεργία. Τώρα θα τους συγκλίνει. Έβαλε το Πασόκ εκεί τους δεξιούς. Τους συγκλίνει πολύ τους Παοξίδες. Θα πω πολλά. Τους συγκλίνει πολύ τους Παοξίδες. Ευτυχώς έφυγε ο Μπότο και κλείνουν τώρα οι μεταγραφές. Φέρα λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει, ο Παοξής είναι πολύ απογοητευμένος. Αφού έχει φτιάξει ο Γιώργος το τμήμα το δικό του. Είναι πολύ. Δεν ξέρει με ποιον το έφτιαξε. Ήταν ένας που τον έβριζε τον Γιώργο. Τον έβριζε. Τον έβριζε και στο τέλος γίνανε φίλοι και το φέραν και στο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ναι. Κάτι μου θυμίζει. Δηλαδή, έβριζε ένα τον Γιώργο και τον πήρε τώρα βοηθό του για τις μεταγραφές. Φοβερά πράγματα. Αν είναι έτσι, είναι φοβερά πράγματα. Η επιλογή γίνεται δηλαδή βάση πινελική. Και το βρίζα μας εκεί. Δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρει, ξέρει, αλλά δεν το λε. Δεν ξέρω αν είναι ο Βρίζα. Πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Βρίζα ο Γιώργο και αυτό εδώ, ο Σαμπτάκη, πώ το λένε. Κοτσαρί μου, θες να σου πω πολύ απλά. Να σου πω πολύ απλά. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ρευστότης. Πρόσεχε, δηλαδή. Γούρι. Τι γούρι, ρε φίλε. Υπάρχει μέρα να μην ρίξεις τον καφέ σου κάτω. Και σήμερα έριξε και πολύ κιόλας. Τι λεφτά θα πάρει αυτή η δικαιολογία, είναι αστεία, ρε φίλε. Δηλαδή, έριξε το μισό καφέ. Τέλη Ιουλίου και αύριο λεφτά να πάρω. Στα μπούτια του, στο σορτσάκι του, στην καρέκλα. Στα παιδιά, πού είσαι, ρε Τάνια, έχει φύγει η Τάνια η Καρία. Δεν είσαι εδώ να σε τραβήξει αυτό το βίντεο τώρα. Η άλλη Τάνια πρέπει να πει. Αφέ στην άλλη Τάνια, ψήνει να κάνει εκπομπή. Θα κάνει εκπομπή μαζί τη το μεσημέρι. Θα κάνει σήμερα μαζί τη. Ναι. Τι το ψήνει τώρα, δηλαδή πάλι να φά το Γρηγόρι. Ψήνεσαι να φας πάλι τον Γρηγόρη. Θα το φορτώσει πάλι σε μένα, θα με κράζουν τα σκυλιά του Γρηγόρη μετά εμένα. Όχι, εγώ τον πήρα επόμενο στη Γραπτόπουλο στη Βίτο Γρηγόρη. Τον έξω Δευτέρα, θα τα κάνετε εκεί μαζί εκπομπούλα, το βραδάκι. Μούρα, νούρα και σούρα, έτσι θα λέγεται. Μούρα, σούρα, νούρα. Πούρα, σούρα. Μούρα, σούρα, μούρα. Πούρα, σούρα, νούρα. Κάτσε τώρα. Δηλαδή, θες να το φας πάλι το μεσημέρι τον Γρηγόρη. Θες να το φας πάλι. Το καταλαβαίνω. Όχι, και φτάχνει δικαιολογίε. Άλλωστε να το φάει, αλλά επενεύει άλλο. Α, δεν φαγόρεται φέτος. Για πες κανένα κουτσομπόλιο. Εσύ που ήσουν χθες και έκανες με τους δευτιτάδες σε meeting, έλα, αφού μου τα πες έξω. Όσο είναι καλά ο Μπούζος με το ποδήλατο, καιρό να τον έχει ο Θεός, ο Γρηγόρης είναι καλά. Άρα τον κρατάει Α, δίνει την είδηση. Ο Ζορς Δεμπούζ είναι η ασπίδα του Γρηγόρη Κόκκινου, έτσι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Έτσι, έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα το βραδάκι. Θα το δούμε, θα το σχολιάσουμε, θα το κάνουμε και live. Θα το παρακολουθήσουμε παρεούλα στο ιστορικό αγαπημένο μου Κόσιτσε. Με την Ντνίπρο με 600-700 κομμάτια. Θα δούμε δεκάδες. Θα πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Θα δούμε τι γίνεται. Αντιδράσεις για ΑΕΚ με Δυναμό Ζάγκρεμπ που και αυτή είναι βάση των δεδομένων με την πιο δύσκολη έπεσε. Τα είπαμε χθες εδώ. Είπα μακριά από Ζάγκρεμπ και από Χάιντουκ και πέσαν και οι δύο με αυτούς. Ο Παναθηναϊκός έπεσε για αυτός μια πολύ δύσκολη ομάδα, η Μαρσέικ του Αμπαμεγιάνγκ. Ο Άρης ήταν στους ανίσχυρους. Θα έπεφτε πάλι με κάποια δύσκολη ή θα έπρεπε να πάρει Δυναμό Κιέβου χωρίς έδρα αλλά με παραστάσεις ή καμιά Μίντιλαντ με έδρα, με φόρμα και λιγότερο έτσι φανέλο σαν αφορά το ειδικό της βάρος. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα σχολιάσουμε. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα δρόμmo. Είναι εδώ η κοριτσάρα μας, η Κισμαράδα Μπασάκου. Αλλά πρώτιστα να σας ενημερώσω το κύμα καύσωνα που πλήττει ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν φαίνεται να υποχωρεί. Με τη χώρα μας εδώ και περίπου μια εβδομάδα δοκιμάζεται σκληρά από πυρκαγιές. Είναι τέτοιος ο βαθμός επικινδυνότητας που έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός, ακόμα και για τα αστικά κέντρα, με τις τοπικές δυνάμεις να ρίχνουν όλη την προσοχή τους στο δάσος του Σέιξου. Είναι χαρακτηριστικό πως το Σαββατοκύριακο δυνάμεις πυροσβεστικής του στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης περιπολούσαν τον πνεύμονα πράσινο της πόλης μας, ενώ ο Δήμαρχος ο Κωνσταντίνος Ζέρβας βρέθηκε στο σημείο, τόνισε πως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό, με 4 συνολικά οχήματα να έχουν τεθεί στη διάθεση της πυροσβεστικής. Αχρίαστα θα πούμε εμείς να είναι, αλλά πρέπει πάντοτε να προνοούμε και να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο, ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Η Σμάραγδα μας καθάρισε εδώ και τα θέματα που δημιούργησε ο Κωστής. Καφέδες. Τι έκανε πάλι. Έριξε μισό καφέ πάνω του. Αλλά σήμερα τον έριξε καλά, γεμάτα που λέμε. Έχει και μια δικαιολογία σήμερα. Είναι δεν βλέπει καλά ακόμα. Το μάτι. Ενώ με χωρίς μάτι το έριξε γεμάτα σήμερα. Δηλαδή το πιασε την μπάλα, τη χτύπησε με το κουντουπιέ. Πόσα λεφτά θα βγάλει πια αυτό ο άνθρωπο. Φτάνει, Ρετίνο, φτάνει. Λοιπόν, Σμάραγδα μας ακούμε. Και επιστρέφουμε με πανάθα, με την αναμέτρηση που έχει σήμερα στο Κόσιτσε, με ρεπορτάζ Άρη εν όψη Αραρά, ποιος θα παίξει στόπερ, με μεταγραφικά και Δυναμό Ζάγκρεμπ για ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό που ετοιμάζεται για ένα εξτρέμ από την Πορτογαλία και βεβαίως και για τον ΠΑΟΚ εν όψη Μπεϊτάρ, τι έχουμε και με τα εισιτήρια. Είναι χθες. Ξέρετε ότι έχω τρέλα με τον καφέ, επειδή ποτέ πουθενά δεν το επιτυχαίνουν όπως τον θέλω, φτιάχνω πάντα στο σπιτάκι μόνος μου. Έλα όμως που δεν είχα χρόνο καθόλου, άρχισα να ξυπνήσω αυτή η εβδομάδα και δεν πρόλαβα να ανανεώσω τις κάψουλες μου. Οπότε χθες πήγα να φτιάξω καφέ και τίποτα δεν είχε μείνει, ούτε μία κάψουλα. Φεύγω από το σπίτι, πάω σούπερ μάρκετ να πάρω και έτσι πως προχωρούσα, περνάω έξω από ένα κατάστημα Everest, Κωνσταντίνε μου, και βλέπω δύο φίλες που μόλις είχαν πάρει το καφεδάκι τους. Πίνουν και αρχίζουν να μου λένε τι καφεδάρα είναι αυτή, ρε κουρ, και άλλα τέτοια. Ρούφα το καφέ σου και τέτοια. Και είπα να το ρισκάρω. Λέω θα μπω μέσα κι εγώ, παίρνω ένα καφέ και για να μην σας απολογώ, είναι ο καλύτερος καφές που έχω πιει ποτέ, παιδιά. Και λογικό γιατί τα χαρμάνια Ονδούρας και Αράμπικα που έχουν είναι καταπληκτικά. Και ξέρετε τι άλλο έχω μάθει. Έχει εκπαιδεύσει όλους τους υπαλλήλους ο coffee expert Σταύρος Λαμπρινίδης. Όπως καταλαβαίνετε, τέλος οι κάψουλες, πλέον καφέ από τα Everest. 43 μετά τις 8, Metropolis, ακούτε rap και cool στην καρδιά του καλοκαιριού που ξεκινάνε σήμερα επίσημα οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι. Σήμερα παίζει Πανάθα. Πανάθα σήμερα, 9 η ώρα, Κοσμοτέ Sport 1. Είμαστε αντίπαλοι. Καλά, εσύ είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Έχετε το κανάλι σας χρόνια. Εμείς το ξεκινήσαμε τώρα. Κάνουμε ένα άλλο κόντετ. Εμείς εντάξει, ένα χρόνο. Ναι, μα ήδη ανεβαίνει πολύ συνέχεια. Θα του πεταράδε, θα του φάει για πρωί. Ναι, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε άλλου στυλ εκπομπών, θα έχουμε και κάποια live. Τα καλά τα μας θα κάνουμε και εμείς για να μαζευόμαστε στο καφενείο, ρε παιδί μου. Στη Θεσσαλονίκη, στο ίντερνετ είναι μπροστά. Πρέπει, εντάξει, εσύ το ξεκίνησε. Αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, εσύ το ξεκίνησε. Άρα το κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε σήμερα, τώρα, θα το δούμε την Πανάθα. Εμένα με εκτιτάρει ο Παναθηναϊκός. Τώρα θα το δούμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια κρύα ομάδα. Γιατί είναι κρύα ομάδα, ρε φίλε. Γιατί έχετε φαγωθεί με τον Παναθηναϊκό. Για μένα αυτή τη στιγμή μετά την ΑΕΚ. Πάλα δεν θα δούμε από τον Παναθηναϊκό. Πρέπει αποτέλεσμα θα δούμε. Σε χαλούσε όταν κέρδισε ένα 0 με Σάντος. Ή με Εθνική Ελλάδα. Μετά την προοδευτική τη Λεωφόρα Αλεξάνδρα θα τη δούμε. Φαγώθηκε τώρα ρε εσύ. Γιατί ρε του τρώ τώρα έτσι του Πανάδε. Δηλαδή τώρα με συγχωρεί ο Σούλη ο Παπαδόπουλο. Ο Σούλη. Που είναι ο ταπεινό Σούλη Παπαδόπουλο. Τι διαφορετική μπάλα έπαιζε με το 4-3-3 στην προοδευτική. Έλα, το Φεγγόρι. Τι δίδαξε διαφορετικό ο Γιωβάνοβιτς σε αντακτική. Δηλαδή, τώρα μου συγκρίνει τον Γιωβάνοβιτς με τον Σούλη, παραστάσεις, εμπειρία. Σαν μπάλα, παιδί μου. Σαν μπάλα. Ο Σούλης μόνο αντεπίθεση έπαιζε. Τουλάχιστον αυτός έχει και την κατοχή. Ναι. Ο Σούλης καθόμαστε πίσω και πετάμε την μπάλα με τον Ζαΐμι και βάζουμε γκολ. Ο άλλος τώρα έχει κράτημα μπάλα, κατοχή, μπάλα στο ψηλό. Παραγωγικότητα μεγάλα. Παραγωγικότητα δεν έχει. Τι να σε πω. Λοιπόν, θέλει να δούμε πώς θα κατέβει σήμερα η Πανάθα. Έλα την κρύα την Πανάθα να τη δούμε. Εγώ μου βγάζει κάτι καλό Παναθηναϊκός φέτος, γιατί εξαιτίας του θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δεν θα κάνει ΑΕΚ δηλαδή περίπατο. Να καταλάβεις τι κρύος είναι. Σαν να βλέπεις έναν άντρα ωραίο. Ναι, ναι, για το φεύγει. Και να κάθεται και να λες πω, ξαπλώσω, θα πάθω κρυοπαγήματα μαζί. Τόσο χάλια. Χάλιμα. Εδώ οι Μπουξ. Ναι, οι Μπουξ. Του δίνουν τρίτο τον Παναθηναϊκό. Κακός για μένα. Δηλαδή, για μένα περνάνε δεύτερο. Είναι θέμα κουβέντας αυτό. Κοίταξε, τον Ολυμπιακό πάντοτε τον έχουν ψηλά, γιατί σου λέει είναι η ομάδα που έπαιρνε τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια. Έχει εγκαταλείψει τον Βουτόταυρο στη μοίρα του. Δεν μιλάνε γιατί φοβούνται να μιλήσουν, γιατί η δημοκρατία στον Πειραιά δεν είναι και τόσο πολύ δημοκρατία. Έχει πολλά payroll εκεί. Payroll και τρόμο. Λοιπόν, το μάτς γίνεται στη Σλοβακία, την αγαπημένη μας, σε ακόμα πιο αγαπημένη πόλη στο Κόσιτσε. Θα είναι 600-800 σίγουρα. Ωραία, από πού θα είναι, γύρω-γύρω, μεταναστάκια. Και από εδώ φύγαν πολλοί. Τι, τους φίλους Αλαφούζος. Θα πάνε αρκετοί στο Κόσιτσε. Περιρόλ είναι αυτή τη. Όχι, αεροπλάνο κλείνουν, φίλε, αεροπορικά. Για μάθετε λίγο. Η Ντνίπρο ζήτημα να έχει καμιά 200 άτομα, αν θα έχει. Πού? Εκεί, στο γήπεδο. Άρα ο Παναθηναϊκός θα έχει ουσιαστικά τη μάχη της κερκίδας να έχει κερδίσει. Ξεκινάμε από εκεί. Ακούγεται Παναθηναϊκός, σύλλογος μεγάλος και τέτοια. Συγγνώμη, δηλαδή αυτοί δεν έχουν κόσμο. Αφού σε οδέτρο γίνεται το μάτι. Εκεί θα πάνε από την Ουκρανία με αυτή τον πόλεμο. Γι' αυτό είπα και για τον Άρη. Άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Είναι κάτι Ουκρανοί με κάτι αμαξάρι που. Η Ουκρανία, μα πα Χαλκιδική και δει αυτοκίνητά του. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι πόλεμο είναι, δηλαδή αυτοί γιατί κάνουν πόλεμο. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα αυτά τα αυτοκίνητα. Κάτι πεντάλιτρα, κάτι εφτάλιτρα, κάτι. Κατεβαίνουν κάτι πλατυπόδιδε. Ναι. Του ταμπάνιδε, κάτι ασχημάτες. Κάτι δίμετρε θε. Κάτι αμαξάρια. Ναι, αμάξια 7 κιλά. Είναι δυνατόν αυτό ο φαρδιλέκανο, αυτό ο γομαρόβλαχο. Άμα δει του λογαριασμό τραπέζι θα καταλάβει. Θα καταλάβει. Λοιπόν, άρα. Ξεστρελαίνομαι. Στο Κόσιτσε το μάτι. Άμα βλέπω κάνα γομαρόβλακο. Αυτή είναι και γομαρόβλακη, όντως. Κάνα γομαρόβλακο, κάνα σαπιό χιλιά. Δεν μαλώνει μαζί του με αυτού. Μια χαρά μαλώνει. Δεν μαλώνει. Θα μαρθεί πάνω στο τραπέζι. Αυτό 1,95 όπως είπε, γομαρόβλακο. Δηλαδή χέρια κουπιά. Α έρθει να σε πιάσει, τραβήξει μια λαβή. Εντάξει, δεν πρέπει να σε πιάσει. Άμα σε πιάσει, άστο. Δεν προλαβαίνει να σε πιάσει. Αυτό να μην σε πιάσει. Αυτό που λέμε στις πολεμικές τέχνες, πρώτα θα είσαι αθλητής. Ναι, να είσαι αντοχές, να είσαι γρήγορος. Βάρη, ταχύτητα, αντοχή και μετά κάντε πολεμικές τέχνες. Δεν μπορείτε να χοντρομπαλάδες, παρένθεση, με τα κιλάκια γύμναστα να πάει κάτι πολεμική τέχνη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ έρχονται. Με τα μάξια και με τα λεφτά του πάνε στα beach bar που δίνουν τα χιλιάρικα για πλάκα. Ανοίγουν μοέ. Και πέφτεται οι μπαργουμάνες και οι μπαργουμάνοι. Να λύσουμε το καραπρόβλημα. Ένα τζιν. Πάρουμε κανένα 100 ευρώ. Ένα τζιν αγκούρι δεν ξέρετε σε όλη την Ελλάδα να φτιάξετε. Ρε μπαργουμανόβλακοι να πούμε. Λοιπόν, Ντνίπρο, τι εστί Ντνίπρο. Βάζετε κάτι αγκούρια. Βάζετε τα μάτια σας για τις σακούλες αυτά ρε μας. Θα βάλεις και εσύ αγκούρι τώρα. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Βάζεις αγκουράκια, άρα σε στείλουν τώρα στη Τζέννη, σε κάνει φράπα τώρα που κάνεις και ζυγοστάθμιση στο μάτι, σε κάνει και μια δερμαπόξηση, καθαρισμό προσώπου. Θα κατέβεις κάτω στην Αθήνα και η άλλη θα αρχίζει τη ζήλια, το ζηλιαρόμετρο το 10. Δεν έχεις τέτοια. Λοιπόν, Ντνίπρο. Πέρσι ανέλαβε ένας προπονητής ο Κούτσερ εκεί. Κούτσερ. Δεν τον πολύ πίστευαν. Παρά τα αυτά, η Ντνίπρο όχι απλά πήγε πολύ καλά, τερμάτισε και δεύτερη και μόλις -5 από την πρώτη θέση. Τι μπάτζετ έχει, ας πούμε, ενάντια. Η χρηματιστηριακή της αξία είναι λίγο πάνω από 40 εκατομμύρια. Καλά είναι, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι 50. Αν θες να το βάλουμε σε, αυτό το, σε αυτή τη συμμετοχή. Μόνο τα μούτρα του Γιωβάνοβιτς εκεί και του Αλαφούζου με τον Παπαδημητρίου πάει στα 30. Το μεγάλο τη σουξέ είναι ότι κράτησε τον Φόρτις, τον Ντόπβικ, τον οποίο θα πρέπει να τον προσέξει. Ναι, πρέπει να τον προσέξει. Και θα τον πιάσει αυτό, ναι. Ποιο το πιάσει πίσω, ο Σέγκεφελτ και τώρα δούμε δεκάδε. Σέγκεφελτ και ο Μάγνουσον. Αυτοί θα ξεκινήσουν. Καλή, αυτοί πρέπει να πούν. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι στα μεταγραφικά πήρε 4-5 παίχτες. Όχι κάτι αμαναμάν, περισσότερο για το βάθος. Ναι. Χτύπησε στο τελευταίο φιλικό ένας καλός μέσος ο Γκουτσούλιακ. Μαγνητική του ήταν καθαρή. Δεν ξέρω αν θα παίξει όμως σήμερα. Τι σχέδιο παίζει. Η Ντνίπρο. Ναι. Νομίζω ότι σαν τον Παναθηναϊκό ίδιο σύστημα παίζουν αυτοί. 4-3-3. 4-3-3. Τα χρόνια το δίδαξε ο Μπόμπεκ. Ναι. Αλλά με τακτική όμως. Όχι στατικό όπως το παίζουν εδώ οι ομάδες. 4-2-3-1. Ναι. Ο Ντόπβικ είναι όλα τα λεφτά παντού. 4-2-3-1 θα έλεγα περισσότερο. Και έχουμε ποδοσφαιράκι. Οι παίκτες είναι δεμένοι. Εντάξει, 4-2-3-1 θα έλεγα περισσότερο παρά 4-3-3. Ο άλλος. Ο Παναθηναϊκός. Πάμε και στον. Κατάθλιψη αυτή την πέρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, να δώσουμε δεκάδες για την Πανάθα. Όπου θα έχει από κάτω τα δοκάρια του Μπρινιόλ. Πολύ καλό θεματοφύλακα. Πολύ καλό. Όποιο και αν πήγε, δεν το συζητάμε. Δεν τον τρως. Μόνο το φας. Δεξιά τώρα ποιο θα παίξει. Εκεί υπάρχει ένα δίλημα. Ή Βαγιανίδης ή Κότσιρας. Δεν ξέρει ποιον θα βάλει εκεί. Έχεις 5.000 ευρώ και λες τώρα τι σαβράβαλο θα αγοράσω. Πήρε και το Γερτάιλ. Πήρε το Γερτάιλ, ακόμα δεν είναι. Ήπισα. Τι είναι αυτή η ρεκόρτιρα. Φτάνει στην μπάλα αυτή σε ψηλό επίπεδο. Βαγιανίδη. Ναι, δεν είναι. Ένα από τους δύο. Ή Κότσιρα. Να πούμε ότι τελευταία στιγμή κόπηκε ο Γερεμέγεφος ο Σέντερφορ και μπήκε ο Ζέκα. Γιατί έφαγε κράξιμο. Ναι, μπήκε ο Ζέκα. Να πούμε και αυτό. Έφαγε κράξιμο. Σου λέει εδώ περάσανε. Δύο μόνο περάσανε από το Μετρόπολη. Δύο μόνο. Και λέει καλά ρε. Πε αυτό είναι εδώ την ασενική αγριά να πούμε. Είναι δυνατόν να κόβει να πούμε το Ζέκα. Και να βάζει το Τσοκάι. Ναι, τον έχει και το Τσοκάι. Ο Τσοκάι σήμερα διεκδικεί θέση βασικού. Πού το καρτάκι θα ακούει. Ακούει, στάνταρ ακούει. Να παίξουμε δώρο να μας δώσει την κάρτα του Τσοκάι. Έτσι μία θέση ανάμεσα σε Τσοκάι και Κλάιν Χέσλερ σήμερα. Λοιπόν, να δώσουμε ενδεκάδα. Είπαμε η άλλη θέση που παίζει είναι Κότσιρας Βαγιανίδης δεξιά, αλλά Σέγκεφερτ, Μάγνουσον σίγουρα και Βάκα οι άλλοι. Τι είναι αυτό το δίλημα τώρα, πες τα ονόματα Κλέι Σχέινερ ή. Μισό, Χουάνκαρ αριστερά. Πολύ καλό παικταρά. Μάγνουσον Σέγκεφερτ και δεξιά, μάλλον εγώ Κότσιρα βλέπω. Ωραία άμυνα πλην τη δεξιά πτέρυγα. Και πίσω Μπρινιόλι. Πολύ καλό θεματοφύλακα. Στα χαφ σίγουρα ο Πέρεθ και εκεί παίζει η δεύτερη θέση ή ο Κλάιν Χέσλερ ή ο Τσοκάι. Ο Πέρεθ είναι 6, κόβει, είναι μπροστά από τα στόπερ, με λίγα μέτρα. Δεν ανεβαίνει πολύ απάνω κτλ. Ωραία. Okay. Και παίζει ο Κλάιν Χάγκερ με. Ναι, δεν παίζει ο Τσέριν, γι' αυτό σου λέω. Με τον Ρούμπεν Πέρεθ. Μπροστά του. Ρούμπε μας αρέσει. Κλάιν Χέσλερ. Μπροστά του θα είναι η μεταγραφή του ο Τζούρισιτ στο 10. Αυτό είναι παικταρά. Μπερνάρ στη μία. Τον τρώει. Τι τον τρώει. Τον τρώει στην άκρη, τον τρώει. Άκρη θα το βάλει από την άκρη. Παλάσιο στην άλλη. Ωραίο παικταρά. Και στην κορυφή, μάλλον Σπόραρ βασικός. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Ιωαννίδης, μάλλον Σπόραρ. Ο Σπόραρ θέλει 10 συνεδρίες. 10 συνεδρίες για να συνέλθει. Ο άλλος ο Ιωαννίδης, ωραίος είναι, κολοπέζει, δυνατό παιδί είναι, έκλειγε τα γκολ, τα βλέπει με το μακαρόνι. Ναι. Τον άλλο τον απέκλεισε. Εντάξει, είχε δύο φόρους, σου λέει να βάλω ένα χάρτη, γιατί ο Ζέκα μπορεί να του αποδεχτεί. Και ο Μπερνάλ χάνεται στη μια πλευρά. Περιμένω από τον Τζούρισιτ να δω μπάλα, πάσες, διεισδύσεις και τέτοια. Λοιπόν, αυτή είναι η δεκάδα. Εγώ δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να χάνει σήμερα. Γιατί να το έχει δύο. Έτσι θα το προτείνω και στο Πετσό μετά. Εγώ το βλέπω και πολύ χαμηλό. Τώρα μεθαύριο θα ανακοινωθεί η πρώτη μεταγραφή. Ποιον θα φέρει. Τρεις παίχτες θα φέρω τώρα, δυνατούς εργαλεία. Η πρώτη μεταγραφή θα ανακοινωθεί τώρα Αύγουστο. Οι άλλες δύο το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν. Τώρα θα πάρω εγώ γραφείο τύπου από το Χαζινό, τι θα πάρουμε κι εμείς. Γραφείο τύπου, για το κανάλι σου. Εγώ λέω για το Πετσό. Πετσό, τι πήρε. Για το site, λέω, το στοιχηματικό τώρα. Πήρε παιχταράδε. Ναι, Πετσό, ρε φίλε. Για το site, για το κανάλι είμαστε εμεί και εμεί. Θα δείτε ποιον θα έχουμε πάρει. Πετσό, έκανε μεταγραφέ. Τρεις. Θα τι ανακοινώσει πότε. Τη μία θα την ανακοινώσω τέλος εβδομάδας. Πριν φύγει. Πριν φύγω και τις άλλες δύο θα γυρίσω. Πολύ ωραία. Ναι, γιατί εδώ στίχημα, για το στίχημα τώρα μιλάμε. Το Πετσό το κοιτάξα τα μάτια σου. Βέβαια, πλάκα με κάνει. Τώρα έχουμε. Στην Ελλάδα μη σου πω το καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Τώρα για τα κανάλια δεν ξέρω τι μεταγραφέ. Εσύ πήρε κόκκινο εκεί. Πήρε Καστοριανό Μαρτίνα. Καστοριανό Δυναμίτη, δεν το συζητάω. Εγώ είπα δεν πειράζω κανένα από του δικού σα. Τα είπα και μίλησα με κάποια παιδιά. Λέω δεν πειράζω κανένα. Ελέω του Ρουκοστή Ραπτόπουλου. Κανέναν. Έναν δικό μου για ράδιο το απόγευμα είναι καλή περίπτωση. Εγώ μόνο έναν θα έφερα εδώ. Και τον Τρέγια. Μόνο αυτόν. Εγώ τον Τρέγια Μόνο τον Τάσο. Ο οποίος είναι έμπειρος στο ραδιόφωνο 15 χρόνια. Ναι. Έτσι. Έχει και το κοινό το ραδιοφωνικό γιατί άλλο ίντερνετ. Άλλο ραδιόφωνο. Έτσι. Τη διοίκηση την κάνει τρομερή κριτική. Είναι αρσενικότατος. Είναι ωραίος ο Τάσος. Το αγαπάω ο Τρέγια. Βάτσφερ και 5 χορηγίες. Ναι, δεν τον πειράζουμε τον Τρέγια. Δεν τον πειράζουμε τον Τρέγια. Έχει και Μούρι Σελτζούκου Τούρκου. Εντάξει, μια χαρά. Άρα έχει μεταγραφέ. Βλέπεις τον Τρέγια, το λες, τι μπορεί να το Μούργος. Φίλε, εγώ δεν ξεχνάω ποτέ τον Τρέγια να ανεβαίνει πάνω στην αποθηκούλα. Εγώ δεν χωρούσα και αυτός που είναι διπλάσιο από μένα χώρεσε και μπήκε ο Παλίκαρος. Για να μου φτιάξει κάτι που, γιατί είναι η δουλειά του, έτσι. Δεν το ξεχνάω ποτέ Παλίκαρος. Η ίδρωση έκανε την έφυγε βέβαια, εντάξει δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αγαπάμε Τάσο, δεν το συζητάμε. Μούργος, θα κάνω πρώτα στο Μπούζο μια φορά την εβδομάδα τώρα εδώ. Να τον φέρεις τώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ μεταγραφές, είσαι σε πολύ μεγάλο προστάσιο. Εγώ είμαι με τον Σαρόπλο, με τον Πλιάκο. Θα φέρουμε ακόμα έναν. Ναι. Θα δούμε τώρα τι και πώς. Πλιάκος είναι ήρεμη δύναμη. Ήρεμη δύναμη, αλλά δεν μπορεί να έρχεται σε πολλά live. Τώρα θα δούμε. Κιλώνει ήθελα πολύ. Ξέρεις αλλά έχει ακόμα μπερδέματα κάτω. Εγώ παθώ τον Πλιάκο πολύ. Ναι. Άμα γεράσει πολύ ο Πλιάκος. Μοιάζει με ποιον. Θα το Χατσποτίου. Σαν την ασενικιά την γριά θα γίνει. Ενώ είναι ωραίος άντρας. Σάκος Χατσποτίου. Λοιπόν, άρα για Παναθηναϊκό στοιχηματικά. Εγώ θα το προτείνω, σου είπα και εκεί. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Ποια εταιρεία μας στηρίζει εδώ πέρα στο Metropolis? Πολλές μας στηρίζουν. Πες μία έτσι. Η Στίχημα είναι, μας στηρίζει. Μεταδόση του ΠΑΟΚ έχουμε Στίχημα. Ωραία, η Στίχημα. Παίζετε στη Στίχημα. Τι θες, όχι. Κατά ο Κλάις Χάιγκερ μαζί με Άντερ. Εύκολα, ναι, βέβαια παίζεται αυτό. Ό,τι θες παίζει. Δηλαδή, μόνο τους φανούν τα γένεια δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή και στο 60 μπει ο Σλάινγκερ. Λοιπόν, θέλει να βάλεις κάρτα τον Κλάιν Χέσλερ. Κλάιν Χέσλερ. Ωραίο, ωραίο bet. Ναι. Λοιπόν, ο Κλάιν και άντε το match πληρώνει λίγο, 1,65 γιατί ναι. Το βλέπουν σβηστό ναι. 0-1. Ναι, ναι, 1-1. Εγώ δεν βλέπω 1-0. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίρνει αποτέλεσμα. Χ2 και άντερ. Τα μάτια μας εκκυρισμένα θα πονέσουν το βράδυ. Κάρτες. Ο Κλάιν Χέσλερ να πάρει κάρτα. Πληρώνει καλά, φίλε. Άμα ξεκινήσει, θα τον μπουγονίξω κι εγώ, να ξέρεις. Ναι. Αν ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει, βλέπουμε δεκάδες. Πετάμε Κλάιν Χέρια και άντερ μαζί. Πρώτο έχει λογικά το Ρούμπε Πέρεθ και το Χουάνκαρ. Που είναι λίγο. Χουάνκαρ, εντάξει. Και ο Ρούμπε Πέρεθ είναι. Το Ρούμπε γιατί είναι στα κάπου. Είναι στα κάπου, είναι λίγο αργό. Μεγάλωσε λίγο πάνω από το Κλάιν Χέσλερ 3,40. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Βιλένα δεν είναι έτοιμο. Ναι. Γι' αυτό κιόλας δεν τον προορίζει καν για το βασικό σήμα σίγουρα. Και βλέπουμε μήπως μια αλλαγή κάποια στιγμή. Ναι, οχτάρι, ποιοτικό. Δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι έτοιμος. Ακόμα και οι ανάσες λίγες. Αυτά για τους δικούς μας εδώ πέρα. Περιμένετε, παιδιά. Περιμένετε να αποκλειστούμε και μετά φέρτε τους χαφ. Φέρτε τους μετά να δείτε. Καλά, ρε εσύ. Το προλαμβάνει, το προνοεί δεν είναι ιδίωμα των σοβαρών επιχειρήσεων. Δηλαδή θα γίνει το κακό. Είναι σαν λέμε, χαίγεται το δάσος και μετά πάντα πρισκευτικά. Άντε, εμάς δεν μας γουστάρει, δεν το πιστεύω. Την επιχείρησή του δεν θέλει να την προστατεύσει. Άντε, εμάς δεν μας γουστάρει. Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Μια χαρά και μας γουστάρει και τον αγαπάμε. Χαμένος είναι. Ναι, δεν θέλει να την προστατεύσει. Δεν βάζει λεφτά κάθε χρόνο. Δηλαδή, ο Σαμάτα δεν ήρθε προετοιμασία για 150.000 έμαθα. Δηλαδή, άμα τάσκαγε ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, θα ήταν ο Σαμάτα από τον Ιούλιο στην προετοιμασία. Καλά, εντάξει, μας αρέσει. Λοιπόν, άρα πάμε. Γιώργο να παίζει εκεί με τον Βρίζα και τον Σαμάτα. Ναι, ρε κουλ, θέλουμε κυλώνει, λέει. Καλά, με κυλώνει τι γέλιο ρίχνατε. Το κυλώνει και αυτά έχει ανοιχτή πρόσκληση. Έχει ένα θέμα από κάτω από την Αθήνα, γιατί δουλεύει σε μια αθηναϊκή εφημερίδα και έχει ένα θέμα εκεί. Επειδή θέλω να κάνω και αυτή βιντεάκια, αλλιώς δεν είχα πάρει το κυλώνι και φου. Στο ναι. Κυλώνι, σε αγαπάω κυλώνι. Νικόλα, άφηνε κάτι υποβονούμενα. Όχι για μένα όμως, το ξεκαθάρισε και το είπε. Ποιος? Ο Τρέγιας λέει άφηνε για κάτι υποβονούμενα. Ο Τρέγιας λέει κάποτε. Όχι για μένα σίγουρα, να το ξέρετε, γιατί έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Τάσο. Όχι καλές, έχω πολύ καλές σχέσεις. Αλλού πήγε στροφές, μιλούσαν πάλι μαζί και έτσι και του είπα. Λέω να ξέρω, εγώ δεν πειράζω κανένα. Πράγα πήγε. Για πράγα. Στην τράγα. Για τράγα, ρε. Πάργα, ρε. Πάργα. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε. Τι πράγμα. Λοιπόν, άρα Παναθηναϊκό, 9 η ώρα με το δεξί να πάρουμε βαθμούς, να πάρουμε νίκες, να έχουμε μάτς. Και φάιτερ. Χαμός θα γίνει. Καλά, εσείς είστε δυνατοί πολύ. Εμείς κάνουμε άλλο κόντε. Θα πάμε, θα πιούμε, θα έχουμε λίγο καφέ. Δεν ξέρω, ό,τι πει ο καφέτζης καρδιά, το Σαρόπουλο. Αυτό θα φέρνει. Αυτός που ήθελε να παντρευτεί για να δυνατήσει. Όχι, κάνει δίαιτα, προσέχει. Αλήθεια σε λέω. Δεν τρώει τελευταία. Και 5 χρόνια θα δεν τρώει. Εκεί το έχει πετάξει. Πήγαμε προχθές που πήγαμε στον Τάσιο. Ναι. Δεν έτρωγε τίποτα ούτε γλυκά, ούτε μόνο εγώ έτρωγα. Μόνο εγώ έτρωγα. Δεν έκοψα μόνο εγώ γλυκά. Τα άκοψε όλα κι αυτό. Τα άκοψε όλα. Δεν έτρωγε αυτό. Δεν έτρωγε η Τζέννη και έτρωγα μόνο εγώ και η γυναίκα του. Το πιο δύσκολο πράγμα από όλα αυτά για να κόψει. Η πίτσα. Ή το ψωμί. Το ψωμί δεν τρώω ψωμί, ρε φίλε. Μόνο πίτσε τρώω. Άμα πιάσει ο χειμώνα. Τώρα εντάξει, μαγιά πουλάμε δεν τρώμε ψωμί. Άμα πιάσει Οκτώβρη-Νοέμβρη. Δεν μπορεί να μην φας ψωμί. Δεν με νοιάζει το ψωμί. Εγώ θέλω να φάω το γλυκό μου. Όχι ποσότητα μεγάλη, αλλά θέλω να γλυκαθώ με κάτι. Μια σοκολατίτσα, ένα τέτοιο και η πίτσα. Ναι. Αυτά με εξητάρουν, με τρελαίνουν αυτά. Αυτά δεν ξέρω αν μπορώ να τα κόψω. Είναι δύσκολα. Δεν στερούμε, θα έλεγα. Τι να κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να τα τρώμε όλα, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από Πανάθα. Θα τη δούμε το βραδάκι, θα την παρακολουθήσουμε, θα την παρουσιάσουμε. Ωραία. Μακάρι να πάει καλά το παιχνίδι. Να πάνε καλά όλα περάσει. Να έχουμε και λίγο δουλειά παραπάνω γιατί η χρονιά με εσάς τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι καλή. Λες μόνο γκρίνια θα έχουμε. Θα έχουμε μάλλον. Λες δηλαδή ότι. Και ξέρεις, άμα δεν πέσει το ξυλίκι και είναι μόνο γκρίνια, μια υπόκοφη γκρίνια. Ναι. Σαν και αυτή τη γκρίνια τη γυναικεία. Δεν τα μπορώ αυτά. Δεν τα μπορώ αυτά. Υπόκοφες γκρίνιες. Φεύγω μακριά, εξαφανίζομαι. Καφενείο έχεις. Δεν φύγω καφενείο, θα πάω αλλού, αλλά δεν είμαι του καφενείου. Όχι. Όχι, δεν μου τύχει. Αλλιώς δεν θα ήμουν με Τζέννη. Ναι. Δεν μπορώ. Θα έσυγα, γεια σας, φεύγουμε. Ναι. Δεν μπορώ, όχι, δεν μπορώ. Τρελαίνουμε. Λοιπόν, σήμερα έχει Ζαλγκίρις Γαλατά. Καλό διπλό. Έχει Ελσίνκι Μόλτε. Και αυτό πάει προς το διπλό. Ναι. Έχει Δυναμό Ζάγκρεμπ την πιθανή αντίπαλο της ΑΕΚ με την Αστάνα. Το πρέπει να το δουν οι Αξίδες. Βέβαια. Σερβέτ Γκένκ, αυτό θα πρέπει να το δουν οι Ολυμπιακοί. Ματσάρα είναι αυτό. Το Σερβέτ Γκένκ. Ναι. Ο ηττημένος θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Europa League εδώ πέρα. Έχει ρίσκει λόγω. Δεν νομίζω ότι κάνα το δει το μάτσο Μαρινάκη. Θα πάει στην Αγγλία εκεί να δει κάτι δέντρα και στι φόρε. Στι φόρε έχει και τον Ελάγκα να φέρει 18 εκατομμύρια. Τρελαίνουν τον Ελάγκα. Αν πιάσει φωτιά τι φόρε το. Και παίρνει πέτρε του Μαρίτιμου και από την Φαμαλικάου. Έχει τρελαθεί όλο. Άμα πιάσει το δάσο τη φόρε φωτιά, να ξέρει θα στείλει ενίσχυση ο Μαρινάκη εκεί πάρα πολύ. Ρε, σα έχει γραμμένο, δεν το καταλάβω. Άρα Σαββίδη Μαρινάκη. Έχουν γραμμένες ομάδες. Στην υγεία των κορόιδων. Γι' αυτό θέλουμε Παναθηναϊκό δυνατό. Για να βγάλει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το ξέραμε. Ο Μπαρμπαστρούμ κρύος. Δεν γουστάρει τον έναν, δεν γουστάρει τον άλλον. Άμα δεν γουστάρει, θα του αλλάξει. Έκανε ο Γιώργος γραφείο μανατζερικό με τον άλλον, τον βρίζε και τους άλλους. Εντάξει. Ναι. Ναι. Ο άλλος περιμένανε. Του ήρθε σαν ένα σοκ. Και όσο περνάνε οι μέρες, το σοκ μεγαλώνει. Λοιπόν, όσο νυχτώνει, το ενδιαφέρον θα μεγαλώνει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο Άρη που ετοιμάζει για Ραράτ. Για ΠΑΟΚ που ετοιμάζει για Μπεϊτάρ. Πήγανε στο βράδυ αυτοί. Πήγανε εκεί στο γάργαρα νερά. Στα γάργαρα. Πολύψε ο κουκουλιά να γεμίσει λίγο νερό. Φέρει τη στάμπλα με τα νερά. Το δοκιμάσουμε λίγο το γάργαρο. Λοιπόν, τώρα πού θα σε πάω. Ετοιμάσου την άλλη εβδομάδα εδώ θα είσαι. Βέβαια. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα, μην νομίζει. Θα φύγω πάω σε Παλιό εκεί στην Καβάλα και θα φω Δευτέρα. Φίλε, άμα πιάσει η Ηρακλίτσα Παλιό και θα ερωτευτεί την Καβάλα. Μ' αρέσει Καβάλα. Μην πα αμολόφου. Θα πάω και αμόλοφο. Έχω κάτι φιλαράκια πιτσόμπαρα και να μην πάνω εδώ. Καταρχήν δεν έχει τόσο καλή θάλασσα όσο εκεί. Ναι. Όχι. Μέτρια είναι. Καλά, θα ξέρεις καλύτερα, αλλά θα πάω Καβάλα και θα έρθω από Τρίτη εδώ πάλι γιατί έχουμε το μάτι του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα θα έχουμε δουλειές, αλλά θα έρθω Τρίτη Τετάρτη, θα σε πάρω και θα πάμε στο φίλο μας στον Τάσο. Το Πασίρ. Τι Πασίρ, αφού δεν. Δεν είπε λαλαλαλα. Μια κουβέντα ανάλογη θα βγαίνει δίμα. Μόλις κοίτα αυτό με είπε ο Γρηγόρης. Μου λέει αυτοί οι 80 ψήφοι λες έφαγε ο άλλος. Λέω τι να τον κάνω αφού άμα κολλήσει λέω το επαναλαμβάνει. Λοιπόν. Άκου έχει μπιτσόμπαρο τρομερό, 45 λεπτάκια. 40 έκανα εγώ προχθές. Για να πας Χαλκιδική. Στο Πασίρ. Μπορεί να κάνεις και μία μέρα και 40 λεπτά. 40 δεν προλαβαίνεις να χωθείς να πλέξεις τα πόδια κάτω. Αυτό είναι πάνω στην κυλίτσα. Πριν κατέβεις τα πόδια. Εκεί το Πασίρ. Είναι στον κόσμο. Μας μαζεύονται όλοι ουρακοστά. Πάνω από πάνω πολύ γύρω ρε φίλε. Αφού τα ξέρεις τα δρομολόγια για πολύ γύρω εσύ. Αφού τα ξέρεις τα δρομολόγια για πολύ γύρω. Δεν τα λέμε όλα. Δεν τα λέμε. Λοιπόν, pet friendly. Θα πάρεις τη Μίνους, θα πάρω τη Λορέν μου. Θα παίξουμε και beach volley, θα πάρουμε και τις κοκτέιλάρες μας, θα παραγγείλουμε γιαούρτια με μέλι και φρούτα εποχής γιατί κάνουμε και πολύ healthy διατροφή. Save box για κλειδάκι οπωσδήποτε εγώ με τον Κωστή γιατί θα τα χάσουμε όλα, πορτοφόλια κινητά. Beach bar Πασίρ παιδιά, δεν το συζητάμε, δεν έχετε ξαναδεί τόσο καθαρό μαγαζί. Τρομερό το προσωπικό εκεί τα κορίτσια, τα παλικαράκια, μας προορισμός για το καλοκαίρι, παραλία Καλυβών, πρώτη διασταύρωση, 45 σκάρτα λεπτάκια. Από εδώ, από τα Κωνσταντινοπολίτικα, Πασίρ, λαλαλαλαλαλα, Σμαράγδα μου ετοιμάσου και εσύ για Πασίρ. Αμέσως μετά τη Σμαράγδα μας επιστρέφουμε με ρεπορταζιακά Άρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που έχουμε πολύ ψωμί με Λιβάη αλλά και με Δυναμό Ζάγκρεμπ να σχολιάσουμε λίγο την κλήρωση. Ζωντανεύουμε λίγο, έτσι, γι' αυτό φρόντισε το ξενοδοχείο Χάιντουκ Ρίτσεση Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε aqua gym, ζωγραφική κυπουρική, αν θέλετε ταινία με θέα την πισίνα, γιόγκα ή πεζοπορία. Όλα τα έχει το Χάγιατ, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, όλο το καλοκαίρι είμαστε active και το ζούμε πολύ δυνατά. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-401-295. 12 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κούλ εδώ βλέπουμε και την εθνική μας που παίζει πόλο με το Μαυροβούνιο. 2-1 κερδίζουμε στο πρώτο 7 λεπτό είμαστε. Όπα. Το βγάλαμε, ευτυχώς. Θα πάμε με 2-1. Λοιπόν. Φτάνει μωρέ με το πόρο. Τι φτάνει, έξω καθυλωμένος ήσουν. Έβλεπες εκεί τους πολίτες, λες παιδαράδες είναι αυτοί, τι ξύλο δίνουνε. Αυτοί τρώνε 7 πίτσες μετά το τέλος του αγώνα. Συγκατεβασιά, μπάπα. Αυτοί άμα πρέπει να χάνουν 5.000 ερμήνες πριν να χάνουν. Άμα σταματήσουν και δεν κάνουν καθόλου ναι, θα λαπαδιάσουν. Ναι. Παθαίνουν εφράγματα. Ναι, δεν το συζητάμε. Όλοι και ζάχαρα και τέτοια. Ναι. Αν σταματήσουν την προπόνηση, είναι καταδικασμένοι σε αρρώστιες. Ποια είναι αυτή. Όχι, λες, είναι με τη Λορέν, ξάπλες. Ποια είναι, ρε, το σκυλάκι, όχι, τη γάτα δεν ξέρω. Ο γάτος. Ο Ράγναρ είναι μορφή, άσο δεν υπάρχει. Τιγράκι, μικρό. Λοιπόν, πάμε. Αφήνουμε. Αφήσαμε Παναθηναϊκό. Όχι, Άρη θέλω να πάμε. Άρη, τι είπαμε το πρωί. Δεν είπαμε ότι στον Αράτη, δεκάδα. Δεν είπαμε δεκαδό, δεν είπαμε τίποτα για τον Άρη ακόμα. Κάτι, δηλαδή μην το τρως τώρα έτσι το θέμα, περίμενε. Λοιπόν, φύγανε, όντως είπαμε ότι φύγανε. Θα πάνε να πάρουμε γάργαρο νερό. Είναι σε υψόμετρο μεγάλο, κακό. Σε υψόμετρο, αλλά θα πάνε να παίξουμε μια ομάδα η οποία. Μην με πούνε μετά το μάτς. Ξέρεις, ξέρω εγώ, δεν είμαστε προσαρμοσμένοι. Δεν νομίζω τώρα αυτό το θέμα να υπάρχει για τον Άρη. Εντάξει, είναι ομάδα που την υποτιμάτε. Είναι μια ομάδα κατώτερη του Άρη. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πάει να παίξει ένα γήπεδο. Η Λαμία δεν είναι κατώτερη του Άρη. Είναι μια απέκλιση. Εντάξει. 4 μάτς πέρσι 0 γκολ. Ισοπαλία στα πέναντι πήγε. Εντάξει, κοιμήθηκε, έχασε πέναντι. Άρχισε, κοιμήθηκε ο Θεός και τον πέρασε. Δεν πρέπει να ξανακοιμήθηκε. Καλά, όλο ύπνο θα ρίχνει. Τώρα καλοκαίρι έχουμε ζωντάνια. Αξίμησε ο Θεός. Εντάξει, χωρίς κόσμο, χωρίς τίποτα εκεί πέρα. Είπαμε 1200 άτομα χωράει το γήπεδο. Ο λαός του Άρη. Δεν ξέρω αν θα πάνε και είναι μακριά τώρα. Ναι. Πολύ μακριά, αλλά μπορεί να πάνε κάποιοι έτσι τρελαμένοι. Το θέμα με τον Κουέστα υπάρχει. Ναι, ο Κουέστα. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί τελικά ή όχι. Ο Κουέστα έχει ένα θέμα με τον προσαγωγό. Ναι, αυτά είναι τα σέξτα πολλά του καλοκαιριού. Εντάξει, θα ξεκινήσει ο Κοτερσιώτης. Ο Κοτερσιώτης, καλός είναι. Κουέστα δεν είναι. Στόπερ τώρα ποιον θα βάλει, αυτό είναι το ερώτημα. Κακό για τον Άρη. Ποιο? Ότι δεν παίζει ο Κουέστα. Και θα παίξει ο Κοτερσιώτης. Αλλά τον έβαλε προχθές. Δεν υποτιμώ τον Κουστερσιώτη. Ναι. Αλλά σε ένα τέτοιο μάτσο τόσο χρήσιμο, άμα κάνει τη ροή κτλ., δεν λέω ότι θα παίξει καλά ο Κουστερσιώτη. Αλλά Κουέστα δεν είναι. Ναι, πάντως ο Τερζής θα το πάει με τους παλιούς από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή, άντε να δούμε μόνο τον Ζανζούλ από τους καινούριους. Ο Ζανζούλ, πού θα παίξει. Ο Χαφ, το εξάρι. Παχταράς είναι αυτό. Ναι, καλά, κάτσε να το δούμε σε διάρκεια. Με το εθνικό άγνα και ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε. Άσε τώρα. Εγώ θέλω να του δώσω τον παράδειγμα. Σαν παίκτη. Καλά, άμα έχει χάφτη πλάκα, μπορεί να κάνει. Τα στοιχεία που έδειξε ήταν πολύ καλά. Πολύ καλά στοιχεία. Αλλά να το δούμε με ένα παιχνίδι ζώρικο, όχι με εύκολο. Στην Τούμπα τον. Ναι, όχι μόνο στην Τούμπα, ένα ζώρικο μάτι. Με τον Αγούστο αντίπαλο. Κατά τα άλλα, αυτό το πουλήσετε να πει. Κάτσε, άμα. Κοίταξε, θα καταλάβει. Αν ο ΠΑΟΚ ανακοινώσει χαφ. Μετά από 2 μέρες και δεν πουληθεί ο Ακούστο, θα το καταλάβει. Θα δει. Καλά, εντάξει, επικοινωνιακά θα το μάθουμε και την άλλη. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Όπως κάνετε με τον άλλο το παίκτη. Άρα, Φαμπιάνο σίγουρα. Βράζει το Φαμπιάνο. Ο άλλος ποιος θα είναι? Ο άλλος θα είναι ή ο Ντουμπάζο ή ο Φεράρι. Κοντός. Θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, σου είπε ο Φεράρι έχει παίξει 10 παιχνίδια ζωή του στόπερ. 1,67 τώρα στόπερ. Κατά τα άλλα, μέσα στην 11 θα δούμε σίγουρα Μπακατά, θα δούμε Νταρίντα, θα δούμε Ρουπ, θα δούμε Πάλμα, θα δούμε Γκρέι. Γενικώς θα δούμε τους παλιούς και με κάποιες πινελιές από Κάρσον, Φεράρι, Ματαρίτα. Ο Άρης γκολ θα βάλει. Ναι, ρε. Εύκολα θα βάλει. Μπορεί να πάει όμως κιόλας κάνα γκολ. Ένα-δύο το βλέπω τον Άρη. Παίζω σκόρερ το Ρουπ. Ρουπ, ναι, πολύ καλό ο Ρουπ. Άρα σε αυτό το και ο Τζόλης όταν για τον Ρουπ, επειδή ήταν συμπαίκτης μου λέει παιχτάρα, λέει, δεν τον είδατε εδώ πέρσι. Πειθαρχημένος. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Καλά προσόντα, στεγνός. Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Παιδί, τρίπλα, διείσδυση. Το ρώτησα εγώ. Τον βρήκες, ναι. Ας τις τρίπλες. Τρίπλα, shoot goal. Α, εσύ το είπες. Τρίπλα, shoot goal. Μην γίνει του λέω σαν τον άλλο το μικρό. Έχει φαγωθεί με τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε. Εντάξει. Μάλλον ο Ντουμπάζο πάντως. Το πιο πιθανό γιατί ο Ντουμπάζο είναι και ψηλό παιδί. Μάλλον πάμε Φαβιάνο Ντουμπάζο, Εμπακατά και απ' την άλλη ο Φεράρι. Κάπως έτσι ήταν η τετράδα. Αυτό είναι καλή τετράδα. Ζανζούλ, Νταρίντα, Ρουπ, Πάλμα σίγουρα, Γκρέι κορυφή σίγουρα και απ' την άλλη πλευρά το δεν ξέρω να βάλει κανένα. Δεν ξέρω ποιον εξτρέμ μπορεί να βάλει. Έχει επιλογές ο Άρης πολλές εκεί. Ποιο, το Λάζαρο, ποιον έχει. Μπορεί να βάλει Λάζαρο, μπορεί να βάλει το Μενέντερ, μπορεί να του παίξει ανάλογα δεξιά-αριστερά. Μια χαρά είναι, ρε. Μια χαρά είναι ο Άρης. Μια χαρά ομάδα. Γιατί παλεύετε καλά. Και να δεις που ο Τερζής θα τους τρώσει, θα τους έχει η ομάδα, θα τους έχει πειθαρχημένους. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Άρης κληρώθηκε να παίξει με τη Δυναμό Κιέβου. Όπα. Εντάξει, αν το συζητούσαμε αυτό πριν 3 χρόνια θα λέγαμε τελείωσε η πρόκριση. Πλέον όμως μιλάμε για μια διαφορετική ομάδα. Είναι η ομάδα του Μπαμπάρα Βαν. Μπαμπάρας, 77, 78, σαν το δικό μου είναι. 78 χρονών. Μια χαρά. Ενεργότατος. Φίλε, είπαμε όσο δουλεύεις είτε. Ναι, ενεργότατος. Ναι, ακριβώς. Πλάκα με κάνεις. Μιρτσέα Λουτσέσκου, λοιπόν, είναι του 45 γεννηθείς, όντως είναι 78. Έχεις δίκιο. Είναι το 45, με το Σπυρίδωνα να πούμε. Είναι το 45, Βούδα, ναι. Τον Αλεξιάδη. Λοιπόν, φαντάσου τώρα 78. Παλέμα και άλλος κάνει τον προπονητή. Είναι σκυλή του πολέμου εκεί στους πάγους. Λοιπόν, η Δυναμό Κιέβο βέβαια δεν έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Θα μου πει είναι και η χρηματιστηριακή αξία λίγο πλασματική. Φυσικά είναι πλασματική. Γιατί άμα ότι δύο παίκτες έχουν 18 και 15, τι σημαίνει αυτοί οι δύο παίκτες? Πλασματικά είναι τα νούμερα. Φυσικά είναι και πλασματικά. Λέμε κάτι. Λέω εγώ ότι είναι λίγο το κοντέρ κλέβει. 71 είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Πάρα πολλά. Ο Άρης είναι γύρω στα 30. Μην σου πω ότι είναι κοντά. Και εγώ έτσι πιστεύω. Άντε να είναι λίγο πιο πάνω. Σε πραγματικά νούμερα. Ο Μπουτσάνο, τερματοφύλακάς τους, είναι 8 εκατομμύρια που είναι πολύ καλός εθνικής Ουκρανίας. Ο άλλος που είναι ο Σαπαρέγκο που είναι όλα τα λεφτά, 8 και αυτός. 8 και 8, 16. και ο αρχηγός τους, ο μεσοπιθυντικός, ο Μπουγιάλτσκι, επίσης με 7. Δηλαδή 8 και 8, 15 και 7, 22. Τρεις παίκτες. Ναι, οκ. Okay, αλλά σκέψου ότι αριστερό μπακ είναι του Σίτκλεϊ. Ναι. Με το Σίτκλεϊ είναι αριστερό μπακ. Ο ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια εδώ πέρα και γελούσαμε. Ναι, αυτόν έχει αριστερό μπακ. Τώρα δεν ξέρω αν το παλεύεται, ρε. Φυσικά και παλεύεται και πόσο μάλλον όταν τα μάτς η Δυναμό θα τα παίξει στην Πολωνία. Άρα δεν θα έχει εκεί πάλι έδαφος. Φαβορεί Δυναμό, ναι, αλλά όχι ανυπέρβλητο εμπόδιο. Σωστό, δεν την υποτιμάμε, αλλά δεν τη λέμε ότι είναι και το θηρίο που ήταν. Σωστά. Εντάξει, είναι μια ομάδα που πέρσι τερμάτισε τέταρτη στην Ουκρανία. Εντάξει. Δηλαδή η Ντνίπρο του Παναθηναϊκού τερμάτισε δεύτερη. Πιο καλή. Παρότι χρηματιστηριακή, γι' αυτό λέω με την χρηματιστηριακή αξία μην τρελαίνεστε. Και εσείς έχετε μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Αλλά... Κάτσε, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πέρσι ΑΕΚ 45, 47, 50. Το Παναθηναϊκό πιο πάνω ήσασταν. Όχι, μαζί είμαστε γενικώ. Όχι, από τον Παναθηναϊκό λίγο πιο πάνω ήσασταν. Τώρα πολύ μικρές διαφορές. Τώρα για 1 εκατομμύριο κάποιο παίκτη που δεν παίζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι, για να σου δώσω να καταλάβεις, τώρα στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός είναι 49-35. Συγγνώμη, 50 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι 52-35. Ορίστε. Ναι, αλλά στον ΠΑΟΚ στο 52-35 υπολογίζονται και παίχτες μέσα, όπως είναι ο Μουρκ. Τι να τον κάνω. Τι άστασο που είναι. Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει φύγει. Όπως είναι ο τέτοιος. Το έχει φταίτε, δεν φταίει. Ναι, αυτό λέω. Ο Λούκα Τέιλο. Ναι. Που είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο. Δεν παίζει. Ναι. Ο Λούκα Τέιλο τον έχω. Και αυτό λέω τύπης είναι στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει 88. Αλλά από τα 88. Τα 20 δεν παίζουν. Τα 30 δεν παίζουν. Τα 20 σίγουρα δεν παίζουν. Βρε μου μαντί καμαρά μόνο 10 που δεν παίζει. Μόνο από εκεί ξεκινάμε. Οπότε είναι λίγο απάτητα. Αυτό σου λέω, δεν πρέπει είναι. Πρέπει να μελετηθούν. Ακριβώς. Πρέπει να το μελετήσεις. Πρέπει να τα μελετήσεις. Η ΑΕΚ είναι 57, αλλά είναι 57. Η ΑΕΚ είναι value for money. Η ΑΕΚ είναι 57. Όσο λέει. Είναι βρουτάλ. Ναι. Όλοι οι παίχτες είναι στην Ελλάδα. Με τον Γκαρσία. Λοιπόν, δυσκολία. Πάμε λίγο ΑΕΚ να δούμε και αυτήν την κλήρωση. Λοιπόν, πριν πούμε για την κλήρωση, να δούμε σε τι θέση βρίσκεται το ρεπορτάζ για τον Γκαρσία. Για τον Λιβάη Γκαρσία, ωραία. Ναι, γιατί οι αγωνιούν οι αεξίδες. Μου στέλνουν μηνύματα, θα τον πουλήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς και τέτοια. Έτσι σου είπα, ναι. Ναι. Εάν αυτό θα γίνει το σενάριο, αν δεν μπει η ΑΕΚ ο Μίλου. Θα καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να πουληθεί ο Γκαρσία. Θα είναι καλό να μπει ή να μπει η ΑΕΚ ο Μίλου, αν καλό. Να μπει και να το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μπει και να τον πουλήσει. Αν μπει, θα τον πουλήσει. Το ιδανικό λόγο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν μπει, θα τον πουλήσει. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ αν μπει δεν το πουλάει. Αν δεν μπει, θα πει αυτά τα 25 που χάσα τα παίρνω από τον Λιβάη Γκαρσία. Έτσι. Θα πουλήσω τον Λιβάη Γκαρσία 25. Αυτό πρέπει να πούμε για τον Λιβάη Γκαρσία είναι ότι το 20% έχει Μπεϊτάρ. Το 20% έχει Μπεϊτάρ. Ούτε 40 που λέγαμε χθες. Αλλά το άλλο 20 το έχει ο μάνατζερ και ο παίχτης. Το ίδιο ο Λιβάη Γκαρσία. Δηλαδή είναι 20% Μπεϊτάρ που πιέζουν κάτω, Μπεϊτάρ γράφουν κάτω. Πουλήσε το να πάρουμε κανένα παίχτη. Ένα τέτοιο μάνατζερ. Ωραίος. Πώς μπορούμε να βρούμε εκεί. Ωραίος. Να έχω κι εγώ ποσοστό του εαυτού μου στις μεταγραφές. Wow. Έχει δηλαδή το 20% η Μπεϊτάρ, η ομάδα του. 20% ο Λιβάη Γκαρσία με το μάνατζερ του. Δηλαδή θα του πουλήσουν 25, θα πάρει ο Λιβάη. Ένα τέτοιο μάνατζερ που θα βρω εγώ στα γεράματα. Τον άρεσε αυτό. Κάνω ένα γύρισμα, ξέρετε. Και κάνει ένα 50% να έχει ποσοστό του εαυτού σου εσύ. Ναι, ρε φίλε, αυτό δεν γίνεται. Ναι, λοιπόν. Το καλοκαίρι θα προσλάβω. Μάνατζερ. Γνώρισα έναν, δούλευε λέει στο Μακεδονικό. Όπα. Έχω ένα αριστερό μπακ για τον Παύλο. Έχω ένα δεξί μπακ για τον Παύλο. Έχω ένα αριστερό. Θα βγάλουμε καμιά μίζα. Μην μόνο λόγια. Όλο πρόλογο, είμαστε όλο λόγια. Εδώ θα σκοτσοπόλει. Παυλάρα, σου έχω ένα αριστερό μπακ από πάνω από το. Από Σερβία, Σέρβο θα του φέρω. Και πού το βρήκε εσύ το έχω απάνω, αφού το ξάδερφό μου σου λέγω απάνω. Μάνατζερ ο ξάδερφό μου. Ασχολείται, μου λέει άμα. Ναι. Είναι αριστερό μπακ για Super League. Πόσα θέλει. Θα δούμε τώρα, θα πρέπει να χωθώ κι εγώ στη μέση. Τώρα να πάρω κι εγώ κάτι. Μην πάρω, ρε φίλε. Ψυχούλα δεν έχουμε, παιδιά. Πάλι πάνω θα έχουμε διαπραγματεύσει. Εγώ πιο απλό. Τι πιο απλό. Παίζει το κρεοπολείο. Πιο μπριζόλες θα πάει στο κρεοπολείο. Κρέας όλο τον χρόνο κούτρα. Ο Κωνσταντίνος το παίρνει από το κρεοπολείο που κόβει τα κρέατα. Τώρα τον έχει βοηθό ο Μουχάλης. Είναι εκεί. Αν το δω, φιλαράκι μου είναι. Του λέω ήρθε στο γυμναστήριο. Άρα τα μπακ θα τα κλείσουμε εμείς στον Παύλο. Ήρθε στο γυμναστήριο, κάναμε διάδρομο. Πιο πολύ εγώ έκανα. Και με ένα φίλο του. Αυτό έκανε πιο αυτά. Τι είναι ευλόνα του λέω. Στο κρεοπολείο λέω. Μορφόπεδο. Στο κρεοπολείο όλο δυσκολεύτηκε να κόψει τα κρέατα. Εντάξει, άλλη δουλειά τώρα, φίλε. Άμα μάθει κάτι. Άρα τα μπακ τα έχουμε κλείσει για τον Τζαπαύλο. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Έχω αριστερό μπακ Τζαπαύλο από Σερβία, του χρόνου θα τον πουλήσει 10 εκατομμύρια. Ρε βοηθός Κρεοπόλη, δεξί μπακ θα τον πάρει. Και δεξί μπακ θα το κοστίσει. Τελειώσαμε. Τέλος, τα βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε ΑΕΚ, ήμασταν στο Λιβάι. Και το βάλουμε το μόνο να σιτίζει στο Μακεδονικό. Τα εντός έδρας παιχνίδια. Πήγαν κάτι γουναρίδες, βλέπω αποδεσμένους πολλές. Κάτι και Τζόγλου, φεύγουν πολλοί από το Μακεδονικό. Καινούργια ομάδα θα φτιάξει. Την ευχή της Παναγίας να πάρει. Καινούργια ομάδα θα φτιάξει ο Τζαπαύλο τώρα. Όχι, θα φτιάξει καινούριο. Ναι. Θα δούμε τώρα, ακόμα νωρίς, αφού Οκτώβριο ξεκινά το πρωτάθλημα. Και ποιος είναι ο στόχος του Μακεδονικού? Δεν ξέρω, τον είδα ότι έχει βάλει πιο ψηλά τον πύχη. Έτσι από αυτά που κατάλαβα τα υπόλοιπα. Έχει χοντρό πύχη. Έχει πύχη αρσιβαρίστα. Έχει πύχη παλαιστή κιόλας. Τι κοτσαμπόλες είμαι. Δεν πιάνεις το κοτσαμπόλες. Ναι, ψόφι. Είσαι μεγάλος κοτσαμπόλες. Ενώ εσύ μωριλόλα κοτσαμπόλα. Είσαι μεγάλος κοτσαμπόλες. Λοιπόν, ΑΕΚ, πάμε Λουσινάκ. Όντως, χθες βγήκα στα φόρουμ από γαλλικό site ότι δίνει 26-2. Θα ακουστούν πολλά. Κάτω από Αθήνα μου λένε δεν την γλιτώνουμε και τον θέλουμε και στεναχωριόμαστε. Θα παίρνουν παιχταρά ρε. Άμα πάρουν 20... από τα 25 πεσιάκ θα πάρουν. Ποιον έχουν τεχνικό διευθυντή αυτοί εκεί? Η ΑΕΚ τον Πολωνό, τον πόσο λένε, τον Πολωνό μωρέ, τον πρώην παίκτη παλιά, ένα Πολωνό έχουν. Τελειώνει. Τέλος πάντων, ναι, σε ευχή αυτός. Ένα Πολωνό έχουν, εντάξει, τους το πάει καλά το γράμμα όμως. Τους το πάει καλά, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Δυναμό Ζάγκρεμπ. Άλλη μια ομάδα που θεωρώ ότι δεν είναι στο πικ της, παρά τα αυτά βγάζει συνέχεια ποδοσφαιριστές έτσι πιτσιρικάθες, η Δυναμό Ζάγκρεμπ. Καμιλό μέσο ηλικίας από ό,τι έμαθα. Ναι, αυτή βγάζει, πουλάει. Ναι. Ξαναβγάζει, πουλάει. Από ό,τι βλέπω η ΑΕΚ αρχίζει και φορμάρει την ομάδα της για αυτά τα μάτς. 113 εκατομμύρια χρηματική αξία. Βέβαια και εδώ να πούμε ότι έχει το Λιβάκοβι στο βασικό τερματοφύλακα της Κροατίας που είναι 12 εκατομμύρια. 12, ναι. Το στόπερ των Κροάτες όλοι έτσι. Τον Σουτάλο 18 εκατομμύρια. Δηλαδή κάποιοι παίκτες είναι 15 εκατομμύρια. Τον Μπατουρίνα, το Χαφ 20 χρονών. Οι Κροάτες αυτοί, ναι. Επειδή από μάνα είναι αθλητές. Έχουν πλεονέκτημα. Ναι. Η ΑΕΚ πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι. Είναι αθληταράδες. Δηλαδή η ΑΕΚ ένα μεγάλο κομμάτι το πάει στο. Δηλαδή είναι αθλητικά πολύ καλά. Τρέξιμο, pressing, ψηλά. Αν πέσει τώρα σε Κροάτες, γερά κορμιά. Pressing κάνουν και ιστορίες. Εμείς τι θα κάνουμε με τα γερά κορμιά? Γιατί το ξαναλέω. Τώρα έχεις, κοίτα. Από τους φάρμακους τους δικούς σου πριν κλείσουμε θα δούμε τι σαβούρες αθλητές. Κοτάσκι, Κροάτης. Καλός αθληταράς. Πάμε παρακάτω. Έκοκ, αθληταράς. Ποιος που? Ο Έκογκο, το παιδί είναι αθληταράς. Ο Μαύρος. Βέβαια, δεν ξέρω πόσα κολλής θα κάνει, αλλά σαν αθλητής είναι φέτες. Πιο γυμνασμένος από τον Νέγκασον. Δεν λέω ότι είναι καλύτερος. Μιλάμε τώρα για αθλητή. Και ταχύτητα είναι Κρεοπόλης και αυτός. Μα καλύτερος ο Νέγκασον. Ήταν γρήγορος. Για πότε πέμπευσε. Πέντερφόρσα. Είχε καλές τοποθετήσεις, καλές κινήσεις. Γρήγορα δεν το λες. Κρεοπολάκο τον βλέπω. Κουλιεράκης, αθληταράς. Άλλος Κρεοπόλης. Και αυτό δεν αρέσει. Ω, στο καπάνι. Ο Ράφας, ο Άρης Νορμάλ. Στο καπάνι, τον τριπλάω κι εγώ. Στο καπάνι. Αθλητές δεν είπαμε να βρούμε. Τι αθλητές. Ράφας, ο Άρης, εντάξει, δεν είναι πολύ αθλητάρας. Ο Πάπα είναι όμως. Για δύναμη και τέτοια. Ναι, γι' αυτό δεν συζητάμε. Αθλητάρας είναι, εντάξει. Αυτό λέω. Αλλά αργός. Α, λες για ταχύτητες. Ταχύτητες, ναι. Α, για ταχύτητες. Αργός Ράφας, ο Άρης, μέτριος ο Κουλιεράκης, μέτριος ο Έκονγκ για μένα. Κουλιεράκης αργός είναι, δεν είναι μέτριος. Είναι στην ταχύτητα, δεν είναι αργός. Το μαρκάρισμα είναι αργός εκεί. Στα δεξιά έχω Σάστρε, καλός είναι. Καλούτσικος. Το λες και Λίρατζι, καλούτσικος κι αυτός. Ταχύτητα. Έχασε πολύ χρόνο ο Λίρατζι. Θα επανέλθει σιγά-σιγά, το πιστεύω. Σβάμπ αργός. Πολύ. Και ανέκριτος. Αγκούστο μέτριος. Μέτριος σε ταχύτητα. Τσιγάρας μέτριος. Μέτριος σε ταχύτητα. Ναι. Και μπροστά γρήγορος ο Ζίβκοβιτς, γρήγορος ο Νάρη, γρήγορος ο Κωνσταντέλιας, γρήγορος ο Μπράτον ο Τόμας. Γρήγοροι είναι όλοι. Γρήγορος ο Σαματά. Το Σαματά δεν τον ήξερα. Γρήγορος, το λέω εγώ. Τα τριαντάρια πόσα τα κάνει. Μπορεί να είναι πιο γρήγορος και από όλους. Άκουσα, το λέω, είναι γρήγορος. Μακρικάνης είναι. Δεν είναι μακρικάνης, κανονικός. 1,85 είναι το πόδι. Καλό το πόδι. Δεν είναι μακρικάνης, είναι normal. Είναι γρήγορος ο Σαματά. Τους λες, το βάζεις τους γρήγορους. Δηλαδή, όπως γίνει... σπίτι Γκοζάλες, αλλά γρήγορος. Ναι, είναι γρήγορος. Ναι, είναι καλός. Και αθλητές καλοί, δεν τους λες καλοί. Αλλά θα έχω τώρα μία ομάδα. Ναι. Γιατί να... είναι... Δηλαδή, εσύ θα αναγκαστείς να βάλεις τον Μιχαηλίδη χαφ. Ένας θα σου τραυματιστεί. Εμένα ο Μιχαηλίδης μου αρέσει. Θα σου πω κάτι. Πες ότι σου τραυματίζεται, όχι κακό πράγμα. Ναι. Ένα αστράγαλο. Θα πει ο Μιχαηλίδη. Θα βάλει το Μιχαηλίδη. Υπάρχει ο Βρακάς. Το Βρακά το παιδί δεν το ξέρω. Ναι, είναι όπως λένε τα παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Τα ρεπορτάζ του Πετροτού, του Ζαΐρη και των άλλων παιδιών. Τι Βρακά είναι. Ο Βρακάς λένε ότι ήταν η αποκάλυψη στην προετοιμασία. Τι στοιχεία. 8-10 είναι. Α, δεν είναι 6-8. Όχι. 8 μπορεί να παίξει και πίσω από τον φόρ. Ψηλό κορμί, 1,80, ναι. Καλά πατήματα, καλές περιστροφές από ό,τι μου είπανε, ναι. Σουτάρι, ναι. Πάει να πιάσει την ευκαιρία του. Νέο είναι. Πόσο 2-23. Εντάξει. Γιατί έμεινε τόσο πολύ. Πήγε πέρσι δανεικό στα Γιάννη. Ήταν στην Νάπολη, γύρισε στον ΠΑΟΚ. Στα Γιάννα πόσα μάτς έκανε. Έκανε αρκετά πέρσι. Έπαιξε. Στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά, ναι. Έκανε καμιά 28 μάτς. Και μάλιστα. 2 ασίστ, κάτι έκανε πραγματικά. Κουνήθηκε. Άρα έχει και αυτή τη λύση εκτάκτου ανάγκη. Να το δούμε το παλικάράκι. Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα σήμερα τον Γκρίσο, έχει τον Βρακά να πούμε και η λύση ανάγκη. Αυτά να τα λέτε εσείς που κράζετε μόνο τον Λουτσέσκου. Ή μόνο τον Πότο. Δεν λέω για σένα, για κάποιου άλλου. Δηλαδή είστε ικανοποιημένοι από αυτούς τους παίκτες που έχει φέρει η διοίκηση. Είστε ικανοποιημένοι. Εγώ δεν είμαι. Μάλιστα. Όταν είχα Σέρτζιο Ολιβέρα και Μίσιτς στον πάγκο και έπαιζαν άλλοι βασικοί, πώς να είμαι τώρα ικανοποιημένος. Τι να σου πω. Τι να με τελείωσε. Μόνο με επιχειρήματα, ρε φίλε. Επιχειρήματα. 6-4 κερδίζουμε το Μαυροβούνιο. Κάτσε να δούμε μήπως βάλουμε ακόμα ένα σουτ. Παρά λίγο. Ήταν δυσαπορθούμε και με το πόλο. Λοιπόν, τελειώσαμε Τίνο και αυτό το ημίωρο. Για την ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεμπ που με ρωτάτε για ποσοστά, θεωρώ ότι φαβορεί η ΑΕΚ. Παρότι η Ζάγκρεπ έχει ρυθμό, θα έχει 3-4 μάτς. Θεωρώ ότι φαβορεί η ΑΕΚ. Εμένα η ΑΕΚ μου αρέσει πολύ, τη θεωρώ έτοιμη για ομίλους. Αν δεν μπήκε τώρα αυτή η ΑΕΚ, δεν παίζει ρε παιδιά με τον Άγιαξ και την Μπενφίκα. Με τη Δυναμό Ζάγκρεπ παίζει, μην τρελαθούμε κιόλα. Τη φορμάρανε καλοκαίρι. Μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Αυτό ίσως το χειμώνα, κοίταξε τι θα γίνει. Το χειμώνα όταν θα αντεφορμαριστεί η ΑΕΚ. Ναι. Θα παίζουν Έλληνες διαιτητές στα φλωράκια. Και θα ένταξε και εύκολα μάτς εδώ μωρέ. Φρου τα αρώματα τα πάρει τα μάτς. Έχει εύκολα μάτς. Έτσι είναι όταν έχεις και πρόεδρο από πίσω να σε φυλάει. Δεν αφήνει το πήγε στο φιλικό με τον Βόλο πάει να δει ρε φίλε. Μόλις δεν φορμαριστεί γιατί τώρα τη φορμάρει ο μάγκας για το καλοκαίρι. Και καλά κάνει να μπει στους ομίλους. Μετά θα χρειαστεί να βγει ο πρόεδρος μετά. Θα αρχίσουν τα διαιτητάκια. Α, δευτερόλεπτα. Βγήκε εδώ ένας διαιτητής παλιός, όχι στα γραφεία που είναι. Πώς το λένε, μωρέ, φίλος ενός φίλου μου του Αγκουρά είναι, το ξενοδοχείο. Και κλεγότανε τις Θεσσαλονικούς διαιτητές, δεν τους βάζουν και μάρμα και τα λοιπά. Τι να σας βάλουνε ρε φλόρι. Που άμα δείτε την Ακρόπολη κάνετε πίπες να πούμε. Ο Φωτάρας τι να σας βάλουνε βρε από τα δεκαετία του 60 βρε. Η μεγαλύτερη σφαγή του ΠΑΟΚ ο Βασάρας την έκανε στο Άκα με την ΑΕΚ βρε. Τι θέλετε βρε. Βγαίνετε και μιλάτε στα ραδιόφωνα. Δεν ξέρουνε να σας απαντήσουνε βρε. Ναι. Να σε βάλω εγώ Έλληνα διαιτητή Θεσσαλονίκη όταν σε κάνω τι βρε. Α, το 85 λες το τελικό. Το 83. Μεγαλύτερη, το 83 και το 85. Τι μας λέτε τώρα Θεσσαλονικής διαιτητές βρε κοτάρες να πούμε. Βγάζει και παραπονάκια τώρα στο Μπούζο. Το βρήκατε καλό άνθρωπο. Έπρεπε να το βγεις σε μένα να μιλήσεις. Θα δεις τι ώρα θα τα λέγαμε τα λογάκια εμείς οι δύο να πούμε το μεσημέρι. Να πούμε και τα συλληπιτήριά μας, το ξέχασα, στη Μαρίνα την Βαρτινογιάννη. Μακάρι να ήταν. Μαριάννα Βαρτινογιάννη. Μακάρι όλοι οι πλούσιοι να έκαναν το έργο της Βαρτινογιάννη. Αυτή η γυναίκα καταρχήν πήγαν στο Facebook. Ναι. Με πόσο καλά λόγια μίλησαν όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει. Αφιέρωσε τεράστιο κομμάτι της ζωής της. Μόνο στη φιλανθρωπία. Ένα παιδί να έσωσε. Τι ένα, μόνο παράδειγμα σου. Αφιέρωσε όλη τη ζωή από τα 50 και μετά, δεν ξέρω, από τα 45 και μετά, στη φιλανθρωπία. Αυτό τα λέει όλα. Όποτε κατέβαινα. Να πούμε και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Αθήνα και μου λέγανε για το όνομά της. Για τη Μαριάννα, την Βαρτινογιάννη, ναι. Μου λέγε ο Αλέφαντος, έχω σκοτωθεί με τον Βαρτινογιάννη. Και έκανε κι άλλα. Ο Αλέφαντος, άντε, κλείσε με αυτό, ναι. Λέει, έχει βοηθήσει λέει, πολλά παιδιά και στο Μούχτη. Έτσι. Μου λέει, όχι και στο θεσμικό αυτό κτλ. Και μάλιστα λέει, όταν είχα μαλώσει με τον Βαρτινογιάννη, με ποιον δεν μάλωσε, του λέω εσύ. Βγήκε λέει και του είπε: καλό παιδί είναι ο Νίκος, λέει, μην τον πειράζει. Ακούς ρε. Ναι. Λέει τον Βαρτινογιάννη, τον Γιώργο. Μην τον πειράζει. Μην τον πειράζει. Ο Νίκος λέει: καλό παιδί είναι. Δηλαδή μια αγία γυναίκα έφυγε από τη ζωή, μια μεγάλη προσωπικότητα. Όλοι είμαστε στεναχωρεμένοι, πλήρης ημερών. Υπέροχη, αλλά υπέροχη. Έχω 80 ετών έφυγε. Εντάξει, έχω ακούσει. Μακάρι να ζούσε άλλα 10 χρόνια να έκανε συνέχεια το έργο της. Αλλά Αθήνα δεν μπορεί να την κάνει άγια. Πρέπει να γίνει, αυτό σε λέω. Πρέπει να γίνει οδός, πρέπει να γίνει. Έχει σώσει παιδάκια και παιδάκια. Αφιέρωσε τη ζωή της μετά από μια ηλικία μόνο στη φιλανθρωπία. Η Ελλάδα την κάνεις άγια αυτή. Σήμερα έπρεπε να έχει. Πώς το λένε αυτό που κάνουν μέρα. Τι μέρα. Πένθους. Όχι όταν ήταν η σύνταξη με τη Μερκούρη. Ποια Μερκούρη. Μερκούρη έφυγε επί χούντας και είχε γκόμενους απάνω και εμείς εδώ υποφέραμε κομμουνιστές. Οι γιαγιάδες μας τρώγαν ξύδο στη γιαλ. Ποια Μερκούρη τώρα. Ο Δημήτρης εδώ μας είχε. Ο Άγιος ο άνθρωπος με την ασκημογυναίκα τη Μερκούρη. Άσε τώρα. Η Μαριάννα τη Βαρδινογιάννη θα έπρεπε να την κάνουν αγία πλέον. Εγώ εχθές πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Ναι, ήταν άσχημη είδηση. Λοιπόν, μπράβο παιδιά, αυτή είναι εκπομπή, ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες, η ανάλυση που κάνετε είναι μοναδική και αυτό είναι ο στόχος μας, παιδιά. Όλες τις ομάδες. Το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Όλες τις ομάδες το έχουν. Εντάξει, εγώ είμαι παοξάκι, το ξέρετε, αλλά να είστε σίγουροι θα είμαι τίμιος για όλους. Έτσι, γιατί εδώ ερχόμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, καλημέρα από Χάιντουκ, Κουλ και Κύκλοπα. Καλή ομάδα Χάιντουκ, αλλά δεν είναι και Μπάγκερ, λέει. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά μετά, παιδιά. Τώρα, πριν σας πάμε στο κομψό διαφημιστικό, να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, διότι Πασίρ, λοιπόν, θα πάω ξανά οπωσδήποτε, δεν γίνεται. Ειδικά πρωί, παιδιά, που είναι και λάδι θάλασσα. Λάδι θάλασσα, κολυμπάω εκεί, χάνομαι μέσα στο απέραντο γαλάζιο. Βγαίνω έξω, χτυπάω τη καφεδάρα μου με το νερό πάντοτε σε παγωθήκη. Πάντοτε σε παγωθήκη, έτσι δεν το συζητάμε. Μετά ένα κλαμπάκι, αρχίζουμε και τα κοκτέιλάκια μας 3 με 5 γιατί έχουμε happy hour μόλις 7 ευρωπουλάκια. Save box γιατί είμαι και χιρπανές, τα έχουμε πει. Θαλάσσιο στρώμα, έχουμε τρόμπα εκεί για να το φουσκώσετε. Τι άλλο θέλετε, να βαγοσώσετε, έχουμε σε 100 μέτρα. Pet friendly, τα πάντα όλα λοιπόν. Beach Bar Πασίρ, μόλις 45 λεπτάκια από Θεσσαλονίκη. Παραλία Καλυβών, πρώτη διασταύρωση που συναντάτε. Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο με μηνυματάκια, με ειδησογραφία. Πατ και σε λίγο πάλι μαζί. Οδηγούν στη Red Rock, ειδικά τώρα που άρχισαν οι εκπτώσεις, γιατί εκεί θα βρείτε ό,τι ψάχνετε σε καταπληκτικές τιμές. Παντελόνια, μπλούζες με έκπτωση 50%. Που κάμισα. Θα πας, βέβαια. Πάω σήμερα. Θα πας, που καμισάκι. Τώρα που χάνω και τα κιλά, όπου κάμισο δεν παίρνω, γιατί έχω χοντρόλεμο. 40-60% κάτω. Μπουφανάκι μισοτιμής. Μπουφανάκι καρδιά. Ναι, άμα θες να πάνε, βέβαια. Ναι. Και χειμωνιάτικο. Χειμωνιάτικο μου το κλέψαν μέσα από τα μάξι. Πάω να πάρεις μισοτιμής εκεί. Θα το πάρω μισοτιμής. Εξαιρετικής ποιότητας βεβαίως όλα τα τζιν σε όλα τα μεγέθη μέχρι και 8XL. Άνετο πάρκινγκ. Red Rock Jeans, πρώτο χιλιόμετρο Λατίνης Θέρμης ή στο redrockjeans.gr. Ξεκινήσε να προλάβετε γιατί θα πας να φας, μην χάσεις. Εν τω μεταξύ έχεις ρακί, τσίπουρο, ριζόλες, αυτά, κρέατα, κρύα σάντουιτς και την καλύτερη μπουγάτσα έχει που φάει. Έχει και μπουγάτσα, ναι, καλώς. Δεν σου γεμίζει το μάτι, δεν τρώω. Λοιπόν, τώρα που δεν τρως, άκου τις έχω, τώρα που καλοκαίριασε, έχω ένα καλό στέγη για σένα. Να πάμε να φάμε, γιατί ξέρω είσαι της ποιότητας. Θες καλό φαγητό, ναι. Καλοφαγάς. Θα πάμε στον κήπο του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καταπράσινος κήπος, χαλαρή ατμόσφαιρα, πάρει τη τζέννη, live μουσικούλα και πιάτα πεντανόσημα. Έτσι, εγγυημένος συνδυασμός για να περάσετε ένα καταπληκτικό βράδυ. Το θερινό εστιατόριο κήπος είναι ανοιχτό Τετάρτη ως Κυριακή 9 με 3. Ωραία. Κρατήσει 2310-491-199. Τέλεια. Λοιπόν, ο Σαράντος τι θα κάνει. Τώρα στην Ελευθερούπολη τον φωνάξανε σε μια αυτή καλαμποκιού τον φωνάξανε. Γιορτή καλαμποκιού. Έφαγε όλα τα καλαμπόκια, έγινε εκεί πέρα. Ο Σαράντος. Αυτή εκεί που είναι στην Ελευθερούπολη. Στην Καβάλα. Κάνουνε βουργνούδι είναι. Κάνουν εκδηλώσεις. Τι κάνουνε. Κρασί βουργνουδίας. Α, βουργνούδι. Ναι. Κάνουνε. Έχασα 5 κιλά. Για να κάσει. Έχει τη γιορτή του καλαμποκιού, μετά έχει τη γιορτή τσάλια. Α, είναι φουλ στις γιορτές δηλαδή. Φουλ και ο χοντρός πάει εκεί και τα ρημάζει. Χαράδος, γιατί το λες χοντρό, λέει. Έλα ρε εσύ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε Ελλάδα και θα ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Ελλάδα Μαυροβούνιο για τα προημιτελικά. Εμείς είμαστε εκεί. 7-7, τρίτο. Θα κάτσουμε. Γιατί ρε. Τώρα το φάμε τώρα και τελειώνει. 7-7 τελειώνει το 7 λεπτό και εδώ. Πόσα 7 λεπτά είναι. 4. Τώρα ποιο 7 λεπτό είναι. Το τρίτο. Ναι. Θα χάσετε. Γιατί να χάσουμε. Γιατί η Μαυροβούνη είναι καλύτερη. Να δούμε. Τώρα 7-7 πάντως κερδίζαμε 7-5 και έγινε 7-7. Θα φάτε τώρα. Άντε ρε φαγωθείτε. Σκάσατε, οι άλλοι είναι αθληταράδες. Ενώ εμείς δεν είμαστε αθληταράδες. Έχεις φαγωθεί. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές 90. Ακούμε και για τις κληρώσεις, ακούμε για τα μάτς. Να πούμε ότι ο Φωτάρας γυρίζει από Ρόδο, λέει, λόγω της πυρκαγιάς. Πάει. Λόγω της πυρκαγιάς, λέει, σιγά-σιγά. Τεταραμένος, Κουρσουσλαμά. Πήγε στη Ρόδο, κάει και Κούρτο. Είναι ωραία διακοπές για Ρόδο. Φθηνά. Κούλτο ξέρουν οι Κροάτες ότι υπάρχει ταρίβα στη Φιλαδέλφια. Εντάξει, καλή ομάδα, παιδιά, μην την υποτιμάτε. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι επίπεδο Μπενφίκα Άγιαξ που παίζαμε τόσα χρόνια. Είναι μια ομάδα πιο κάτω. Θα σας δούμε και φέτος. Ναι. Ο χοντρός κάνει πίσω. Ο χοντρός ξέρει τι πήρε χαμπάρι. Ότι δεν έχω έπο. Ναι. Δεν έχω γραφεία, δεν έχω πολύ όρεξη. Ναι. Ας ασχοληθώ με την Νότιχαμ. Νότιχαμ και του χρόνου παραχρόνου βλέπουμε. Όποιος φωνάζει τον δέρνουμε. Όποιος ουρλιάζει τον κοπανάμε, τον πληρώνουμε, κάποιους πληρώνουμε. Τα γνωστά να πούμε. Χαιρετίζουμε τον Κούσελ Σάου. Ο άλλος έβριζε τον Γιώργο τον Σαββίδη, τον πήρε συνεργάτη. Ναι. Καλό κόλπο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Καλά, εσύ του κράζεις κόλαση. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Ναι. Έχω σκοπό να τον κράξω για να με πάρει. Όχι. Ή να πω καλό λόγο, άμα είναι άλλο καλό, γιατί να πω. Τον Βόλο δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός είναι 49-35, γιατί είστε τέτοιοι ρε φίλε. Κουλιανέ, ο Παναθηναϊκός είναι 39, δεν είναι 50. Και είναι εδώ μπροστά του. 50, 49. 49, 35. Το βλέπει. Δηλαδή, σόν και καλά να ξεφωνείτε. Άστε μωρέ πρωί-πρωί του άλλου. Σόν και καλά, εντάξει. Να μα κράξετε, να μα την πείτε όταν κάνουμε λάθη. Αλλά όταν κάνουμε σωστά, μην μα τη λέτε ρε παιδιά. Μην φτάνει ρε παιδιά. Αυτή η ανθρωποφαγία έχουν όλοι να φάει ο ένα τον άλλον. Είναι φοβερό. Έτσι έμαθα. Μην κανάλα. Και εσύ αυτό έμαθα. Όποιο πάει να με φάει, εγώ πορμά και εσύ. Να πάξω εγώ κάνα μπουτικά ενό. Για πάμε τώρα στα μπουτια. Πάμε λίγο στι γραμμέ. Μπουτια ονειρεύεσαι. Για σομπουτάδε φίλε τώρα καλοκαιράκι. Θα πιούμε και αγκούρι τόνικ. Πού να ξέρετε να φτιάχνετε. Τι να αγκούρι, βρε βλάχη. Αυτή τη στιγμή πάνω κρεμαστηριακή, μια που το ζητήσατε, έχει 26,5 Άρης. Ναι. 49-35 ο Παναθηναϊκός, 52-35 ο ΠΑΟΚ, 57-70 η ΑΕΚ, 88-25 Ολυμπιακός. Αλλά είναι πλασματικό αυτό το Ολυμπιακού. Τι είσαι κοντά με την ΑΕΚ και είσαι αυτό το πράγμα να πούμε. Ναι, η ΑΕΚ είναι 57-70. Είναι 57-70. Είναι βάλει φορμάνι. Ο ΠΑΟΚ είναι 52-35. Ναι, τύπης, ναι, γιατί ναι, είναι κάποιοι παίκτες που δεν παίζουν κιόλας. Δηλαδή γύρω στα 45 είναι ο ΠΑΟΚ. Και γιατί δεν παίζουν. Ο Λούκα Τέιλορ παίζει, είναι στο ρόστερ. Ο Νινούα παίζει, είναι στο ρόστερ. Ναι. Ο Μουρκ παίζει, είναι στο ρόστερ. Όλοι αυτά τα λεφτά τα εκατομμύρια. Ας πρόσεχαν τους συνεργάτες. Θα μπορούσαν να είναι νεαροί. Φυσικά. Να είναι βρακάδες, να ήταν βρακάδες, να ήταν Μιχαηλίδες, αυτό. Και μου έχεις τον Μουρκ, δηλαδή τι να σου πω. Εγώ το είπα και χθες, περισσότερο με τον Πότο τα έχω για τις άσοχες επιλογές που έκανε, αλλά γιατί δεν μπορούσε να καθαρίσει το ρόστερ. Δηλαδή το Μουρκ 3 χρόνια δεν μπορούσε να το πει. Τεμπελόσκυλο να πούμε. Δεν μπορούσε να βρει μια φόρμουλα του πει Μουρκ τελείωσε από πάνω. Σάκορε θα του πω. Σε ένα λεπτό πόσες μπουγιές μπορεί να δώσει. Πεθαμένε Μουρκ. Είναι παρά 12. Χαϊδεύετε κι εσείς. Γεμάτο κέντρο. Πεθαμένε Μουρκ, πεθαμένε. Κάθε συμβόλαιο δεν είδε τον Ντουάρτε που κάνει συνέντευξη. Είπε συνέντευξη, κάθισε λέει πάνω στο συμβόλαιο. Κάθισε λέει συμβόλαιο, ήταν πολύ καλό λέει παιδιά. Μια χαρά. Φιλάκια ορφικτά. Άμα να σε βρίζει όπως το Μήτρογλου. Ναι. Πήρε ο παππούς του Μήτρογλου. Τα πήρε όλα όμως. Τα πήρε ρε παιδί μου. Έχει γίνει φέτες. Ναι, κάνει βάρη και πλακώθηκε στη γυμναστική τώρα. Θα σου πω κάτι. Ναι. Ναι. Τα βάρη. Κάνει βάρη. Έχει και καμιά πρωτεΐνη. Θα έχουν σκώσει. Πάμε γραμμές. Έλα, δεν θα με βγάλουμε εκεί. Βάρη κάνει και κουτσή Μαρία. Και είπαμε όσοι βγήκατε δεν ξαναβγαίνετε. Πάμε, καλημέρες. Βάρη κάνει και κουτσή Μαρία. Τσα, τσα. Έλα, τσα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Έλα, ρε Πανάθα, τι γίνεται. Τι έγινε, ρε. Άντε, φτάνει ρε Ραπτόπουλε, φτάνει να μιλάμε. Δεν αφήνουμε μιλάμε. Εγώ φταίω, ναι, εγώ. Λοιπόν. Λέω ρε φίλε. Λοιπόν, θα πω 3 πραγματάκια. Το πρώτο είναι ότι παρότι Παναθηναϊκός, ευχαριστιέμαι να ακούω τον Τρέλια να μιλάει. Πρώτο αυτό. Για Παναθηναϊκό. Ναι. Και για ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα μου αρέσει να ακούω την αλήθεια. Το θες το ραδιόφωνο να το φέρω. Να, εδώ θέλω να κάνει πατριά. Ναι, οπωσδήποτε. Με συμφέρει οπωσδήποτε να τον φέρει τώρα που θέλει. Τον πάρω το. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό που είναι την Παρασκευή το μεσημέρι ήταν απαράδεκτο, Ραπτόπουλε. Τι έκανες? Το να πλύνουν οι ηχολήπτες τον κόσμο επειδή λένε κάτι κατά του μπούζου, χωρίς να βρίσουν, έτσι. Και εγώ τι να κάνω, θα δίνω τον ηχολήπτη. Τι έχω συνδικάτο. Εσύ είσαι αυτός που έχει την εκπομπή, δεν με ενδιαφέρει. Θα κάνεις εσύ, βρες λύση. Μάλιστα, άλλο. Βρες λύση. Δεν το βρίσανε, κριτική τον κάνανε. Ναι. Άμα οι χαρακτηρισμοί είναι ακραίοι, καλά κάνανε και τους έκοψε. Δεν είχε κανένα ακραίο. Άμα οι χαρακτηρισμοί είναι ο τάδε, ο έτσι, άλλο χαρακτηρισμούς, άλλο κάνω κριτική. Μπορεί να πει γιατί έκανες αυτό το ρεπορτάζ, θα μπορούσε να το κάνει αυτό, ναι. Και καταρχάς να πάρουμε να μιλήσουμε για το μπούσου. Άσε ρε κουλιανέ, πετάς την μπάλα out να πούμε. Ανοίγει ο Γιώργος που γραμμές. Να ανοίξει μια μέρα να πει ορίστε βγείτε. Τρελός είναι. Μηνύματα δεν στέλνουν. Το τρίτο, άντε πάμε. Το τρίτο απευθύνεται σε σένα και θέλω να μ' αφήσεις να τελειώσεις και να μου πεις την άποψή σου. Λοιπόν, έχουμε πει και οι δυο μας ότι είμαστε υπέρ της επιστήμης. Και εσύ βλέπω τελευταίο καιρό πολύ προωθείς την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Δικαίωμά σου. Για μένα λέει. Για τώρα το που έχω και ένα δήμαρχο πάνω... τον Ερυφιλίδη στην Καβάλα, υποψήφιο και το Μήτρα. Στα ΛΟΑΤΚΙ πρώτα. Ναι, άκουσε με λίγο, άκουσε με. Απ' τη μια είσαι υπέρ της επιστήμης, απ' τη μια προωθείς τους ΛΟΑΤΚΙ. Okay. Τι σχέση έχει. Οι ΛΟΑΤΚΙ με την επιστήμη είναι μαλωμένοι. Να σου πω σε ποιο θέμα είναι μαλωμένοι. Ναι. Όταν επιθυμούν ο γεννημένος άντρας, ο οποίος παρουσιάζεται σαν τρανς γυναίκα, ναι, να συμμετέχει στα γυναικεία αθλήματα, ναι, τότε πάει κατά της επιστήμης. Ναι. Όταν δηλαδή ο άντρας, ο κολυμβητής που είναι στη θέση 350, λέει ότι είναι τρανς γυναίκα και μου βγαίνει πρώτος σαν γυναίκα και ναι, τρώει ουσιαστικά τα μετάλλια από τις γυναίκες που οι γυναίκες όπως να το κάνουν έχουν μικρότερη μυϊκή μάζα. Προφανώς οι γεννημένες έχουν μικρότερη μυϊκή μάζα. Άρα λες, το επιχείρημά σου, άρα λες, οι τρανς να πάνε στους άντρες στα αθλήματα των αντρών. Αφού άντρες ξεκίνησαν, άρα έχουν μία κοιμάδωση. Όχι γυναίκες να παίρνουν τα μετάλλια. Και αυτή θα είναι το κούπο που νιώθει Έλληνας, νιώθει γυναίκα. Όχι, πώς ξεκίνησε να είναι. Άσε τώρα. Συμπορία εξελίχθηκε γυναίκα, ναι, οκ. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα. Αλλά στα αθλήματα θες να πας, θα είσαι στους άντρες. Γιατί άντρας έχεις πράτσα, έχεις μία. Όπως νιώθει ο καθένας. Εντάξει, τέλος πάντων, φύγε, πάμε επόμενος. Πάμε, next. Ναι, καλημέρα. Καλό στην Πανάθα, ρε, έλα, ζωγραφού. Αν και ο Μήτρας δεν τα πάει καλά με τους κοντούς, αν και αυτός είναι κάτω από 1,80 αρκετά, ναι. Και είναι κοντός ο υποψήφιος δήμαρχος, δεν ξέρω πώς τα βρήκε με τον κοντό. Τα βρήκε. Πώς τα βρήκε, ρε Μήτρα, με τον κοντό. Σφινόζος. Αλλά στη Σουηδία με τα ΛΟΑΤΚΙ τα είχε καλά ο Μήτρας. Για πάμε λίγο, ζωγράφο. 9-8 η Ελλάδα προηγείται το Μαυροβούνιο. Ναι. Να τα πω λίγο γρήγορα. Πάμε στα περίεργες. Καταρχάς. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικό για το σημερινό παιχνίδι, γιατί η Ντνίπρο είναι μια πολύ μουλοχτή ομάδα. Είναι ύπουλη, μουλοχτή. Είναι ναι. Πολύ μουλοχτή, δηλαδή παίζει ένα παιχνίδι. Σαν την Κεραμέως είναι κάπως. Περιμένω στη σέντρα, ναι. Αλλά ναι. Τα στόπερ της είναι ψηλά. Ναι. Δηλαδή σε συμπιέζει. Πιέζει πολύ στις γραμμές στα μεσοδιαστήματα. Ένα αυτό, αλλά είμαι αισιόδοξος γιατί ο Κωστής σήμερα έκραξε τον Γιοβάνοβιτς, έκραξε τον Παναθηναϊκό. Οπότε όλα θα πάνε καλά κατευθείαν. Και έχω καταλήξει. Λοιπόν, και βασικώς θα ξεκινήσω ο Τσοκάι. Γιατί πρέπει να κόβει τις αντιπιθέσεις του Παναθηναϊκού. Σου είπα, ο Τσοκάι μάλλον και η Κλάι Χέσλε. Άμα ξεκινήσει ο Τσοκάι, βασικώς παίξει τον εκόκκινη. Κάρτα Τσοκάι θα παίξει. Ναι, κάρτα Τσοκάι, σας το λέω. Καλό μπετ, κάρτα Τσοκάι. Εγώ αυτό θα δώσω στον Μπετσόλ. Κάρτα Τσοκάι θα δώσω. Η πλευρά τη Νιπρό είναι πολύ επικίνδυνη. Το δεξιμπάκι ανεβαίνει πολύ ψηλά. Το Τσοκάι θα είναι εκεί, θα του πλάει. Και θα κάνει φάουλ. Γίνει... Μπράβο, αυτό. Φιλιά λοιπόν, Μαριό, φιλιά. Θα τα πούμε αύριο να δούμε και το παιχνίδι, να το σχολιάσουμε. Περιμένω όλα. Περιμένω να πάρεις κατοχή, περιμένω να πάρεις φάουλ. Γιατί ο Μπερνάρ, άμα έρθει από την άκρη προς τα μέσα, θα παίζει με 2 δεκάρια και παίξει ο καινούριος. Καλημέρα. Θα το δούμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πού σε φωτάρα, τιμάς βαλίτσες, έμαθα. Τι να κάνουμε, Νικολάκη, θα δούμε. Φύγαμε και από εκεί το μέρος. Αφού παίρνουν φωτιά. Ναι. Σε ένα ξενοδοχείο τώρα μας βάλανε. Ναι. Έχει και πισίνα μέσα. Με ζωάρα κάνεις κουφάρα. Στον Αρχάγγελο εκεί πέρα. Στον Αρχάγγελο, ακούς, έχει αλλάξει και την προφορά τώρα και η Ροδίτικη είναι. Έγινε Ροδίτης. Τσαμπίκος έγινε. Ναι, Τσαμπίκος, μπράβο. Για πες. Καίγονται ακόμα εδώ. Άρχισαν να πάνε, δεν μπορούν να σβήσουν τίποτα. Ωραία, κρίμα τα χωριά που έκαναν. Κρίμα. Πλάκα με κάνεις, μόνο κρίμα. Πολύ κρίμα. Τα ζώα τώρα αυτό για να γίνει ξανά θέλει 30-40 χρόνια. Έτσι. Να κάει και όλη η Ρόδο. Έτσι. Τώρα ένας τουριστικός πράκτορας που ένα παιδί ξέρει και γνωρίζει λέει παιδιά η σεζόν κατακρεουργήθηκε στη Ρόδο. Το χρόνο πάλι. Τέλος η σεζόν. Οπότε να δούμε το Ίγκλης θα γίνει. Άμα αρχίζουν ρεπό να μας δίνουν και αυτά, μάλλον θα ρεβάρουμε. Άντε, έλα να δεις την Παοκάρα εδώ τώρα, έχουμε δύσκολα πράγματα. Έλα να χαρεί το μάτι σου. Έλα να ανοίξει το μάτι με τις χαφάρες που μας πήρανε φέτος. Εμένα για να ανοίξει το μάτι μου τον γύρισε. Η Μπεϊτάρ είναι καμιά Άγιαξ να πούμε. Άμα φοβόμαστε και Μπεϊτάρ. Δεν φοβόμαστε τον Μπεϊτάρ. Τον κακό ΠΑΟΚ φοβόμαστε και τον ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ενισχύθηκε. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αν γίνει κάτι στα χαφ δεν έχουμε άλλο παίχτη. Το έχετε διανοηθεί. Ότι αν πάθει κάτι ο Σβάμπι ο Τσιγκάρας δεν έχουμε άλλο παίχτη. Δεν καταλαβαίνετε. Βάλε το Μούρκες. Αυτό φοβόμαστε. Φοβόμαστε την ικανότητα. Κάντε ένα ωραίο Μουρκ Μιχαηλίδη στα χαφ. Ναι, και την οκνηρότητα τη διοίκηση που δεν ήταν αποφασιστική να φέρει 2 παίχτες να τελειώνει η ιστορία. Δεν σε γουστάρει. Ο Παρπαστρού δεν γουστάρει. Δεν σε γουστάρει. Ο Παρπαστρού. Πάμε επόμενο. Φωτάρα, καλά κουράγια. Πάμε επόμενο. Κουρασμένο την άκουσα τη φωνή του. Αφού εντάξει, εκεί με τις φωτιές. Ναι, μάλιστα. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Μάλιστα. Γεια σας από Ρεόκαστρο. Έλα ρε Άσονα. Γεια σου από το Ασχημόκαστρο. Έλα ρε Άσονα. Άντε πάλι. Είναι να μην ξεκινήσει ρε παιδί. Τι λέει ρε Άσονα, για πες μας τα μαντάτα σου, δώσε λίγο στήμα. Το ωραίο μέρος που μένεις εκεί. Μέσα στην Πρασινάδα είναι το παιδί, εντάξει, γιατί. Γείτονα του Μπούσμου. Είναι ρε φίλε το Ρόκαστρο, καλά είναι. Καλά είναι. Για πάμε, έλα, Ιάσονα, έλα. Τι ήταν μπόλικο εκεί. Λοιπόν, εντάξει, θα ξεκινήσω λίγο με το θέμα του Λιβάη Γκαρσία. Μάλιστα. Πιστεύω η ΑΕΚ κάνει κάτι πολύ χαζό, γιατί θα έπρεπε, εντάξει τώρα ακούμε ότι ανεβαίνει πρώτα 26-27 εκατομμύρια, κάτι τέτοια. Ναι. Και θα το πουλούσε εσύ. Πρέπει να το πουλήσει, γιατί μπορεί να φτιάξει μια ομαδάρα. Αν πουλήσει το Λιβάη Γκαρσία. Μ' αρέσει έτσι πως τα λέει. Κάτσε με. Με ποιον θα τη βάλει, ποιος θα παίξει εκεί. θα πάρει παίχτη. Πάρει τον Μπαλτέ. Πάρει τον Μπαλτέ, ρε φίλε. Έχει παίχτες να πάρει. Τι δεν έχει, τι μόνο ο Λιβάη είναι στον πλανήτη Γη, δεν έχει άλλους. Δεν έχει άλλους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα μπορεί να, πάει, να πάρει δύο Μπαλτέ, όχι έναν. Δύο Μπαλτέ. Άμπραβο. Γιατί εντάξει, έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά ο Λιβάη είναι πόσα χρόνια είναι. Είναι, εντάξει, είναι έτοιμος, έχει κολλήσει με την ομάδα, έχει πολλά. Εντάξει, άσονα μου. Έκανα μαγαζί να πας εκεί να πιεις κανένα καφέ, ρε φίλε. Θα πάει, τώρα είναι πρωί ακόμα. Έβαλε να ακούσει εμάς ο Χαΐρευτος. Κατεβαίνει στο κέντρο, ρε Ιάσον. Εγώ μου χανιώνομαι τώρα. Τώρα διακοπές κάνει. Να καταλάβει ποια είναι η θλίψη του. Κατάληξε να πάει στη Μηχανιώνα και να φύγει από το ασχημόκαστρο. Άμα έχει εκεί το εξωγικό, που θα πάει, ρε φίλε. Από εκλεκτό σε εκλεκτό πα. Φιλιά, Ιάσονα. Λοιπόν, μαριάνα. Από το Ρόδο πήγε στη Μηχανιώνα. Καλά, και εσύ το εξωγικό είμαι Μηχανιώνα. Λοιπόν, είμαι πάνω η υδραγωγή, εγώ είμαι. Ακόμα πιο απόμακρα αυτό από τη Μηχανιώνα. Ελλάδα Μαυροβούνιο 9-9 και έχουν μείνει 2,5 λεπτά. Θα γίνει χαμός τώρα εδώ πέρα. Ποιο το βάλει, λογικά. Έλα, καλημέρες. Καλημέρα. Έλα, ρε Νάτια, έλα, ρε κορίτσι μου. Έλα, το λουκουμάκι, εδώ είναι. Του χρόνου να φάει διακοπές στον Κελοχώρη του Αλουνού. Στην Μηχανιώνα και να είναι στον Κελοχώρη. Μουστάρισα Κελοχώρη, βέβαια. Δεύτερο, αν δεν έχει σκάφ, θα βάλει το βαραβά να τρέχει με το άλογο. Θα αργώσει όλη την πλευρά. Μην έχει φάει τα αυτιά. Όταν σε κάνουμε κονέ με τον Βαραβά, έχει τρελαθεί ο Βαραβάς. Με την πάρτι σου. Όχι, ρε την κοπέλα με αυτό. Θέλει Νάντια με τρέλα. Κάθε φορά που μας βλέπει, πού είναι η Νάντια, πότε θα μας κάνει το κονέ. Εντάξει. Λέω η Νάντια για ακριβά γούστα όμως. Δεν είναι για έτσι, λέω σχέδιο. Αυτό είμαι πολύ έξοδη εγώ. Μόνο το άλογο, λέω, Καβάλα μπορεί να ανεβάσει. Λίγο έτσι, λίγο να γουστάει, λίγο η πασία. Ξέρεις τι έπαθα. Ήμουν καρπενήσι. Κάνω υπασία με την παρέα μου και το άλογο που έχω καβαλήσει το κατέβηκα. Κρεμώθηκε το πέμπτο πόδι. Και εσύ ψόφια, Του μιλούσα και το χάιδευα το έκανε. Γέρασε η φόλη σου και παίζει εσύ το ρόλο, Το κορίτσι και το άλλο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά για τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο και είπε για τα αθλήματα κτλ. Ναι. Εμείς, τα τρανς άτομα που έχουμε γυναικεία ταυτότητα. Ναι. Έτσι. Μην ξεχνάτε μια παράμετρο ότι με τις ορμονοθεραπείες που κάνουμε, η μυϊκή δύναμη που είχαμε έχει εξατμιστεί τελείως. Δεν το κάνουν όμως όλοι. Κάποιοι δεν μπαίνουν. Οι περισσότερες όμως παίρνουν ορμόνες. Οπότε η μυϊκή δύναμη όποια είχαμε εξανεμίζεται. Απλά νομίζω ότι αυτή με το DNA όμως δεν αλλάζει και κάποιες από αυτές τις αθλήτριες δεν παίρνουν αυτές τις ορμόνες και είναι power ranger εντελώς. Δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί. Πρέπει να ελεγχθεί αυτό το κομμάτι. Ναι, αυτό ακριβώς. Πρέπει να γίνει ένας ορμονικός. Τι πονάρα έχεις, Ρενάτια. Όλη η πόλη λέει είναι ταυλωμένη, λέει. Όχο, χαμάζει. Όλη η πόλη ταυλωμένη. Φιλιά, Νάτια, την αγάπη μας και την κλείνουμε. Φιλιά. Λοιπόν, η Νάτια, για να δούμε το Μαυροβούνιο, δεν πρέπει να μπει αυτό το κομμάτι. Άντε ρε Μαυροβούνιο. Μη. Μπράβο. Το σώσαμε. Λοιπόν, τελευταίος. Ναι, καλημέρα, ναι. Έλα, έπεσε ο φίλος, τι έκανε Δίτσι, τώρα, έλα, καλημέρα. Σ' ακούμε είσαι ο τελευταίος, λίγο σπριντ, πάμε. Παναθηναϊκός ο Πάκη Θεράπη. Έλα ρε Παναθηναϊκέ, αυτός είναι γείτονας. Έλα Πανάθα, πάμε, άι Θεράπη. Ναι. Θέλω να πω τον Ραπτόπλο και τον Βαγιανίδη, τον έχει παρακολουθήσει. Ο παίκτης έχει και μπορεί να μπει μέσα, έχει... Σουτ, έχει τρίπλα. Μπροστά καλός είναι, πίσω είναι το θέμα. Άμα μαζέψω τους τεμπέλιδες τα Ιθαράπια εις ένας με έναν, δεν κόβει κανέναν ο Βαγιανίδης όμως. Δεν γουστάρει τους Έλληνες. Κατάλαβες? Δεν γουστάρει τους Έλληνες δηλαδή. Εγώ γουστάρω αυτό που θα με κάνει τη δουλειά και ας είναι και Τούρκος. Σ' αρέσει ο Βαγιανίδης στην άμυνα? Πάρα πολύ. Στην επίθεση. Στην επίθεση καλός είναι. Αλλά. Διαγώνια κίνηση αυτομάτως δεν κάνει. Απ' έξω βγαίνει αυτό. Να μάθει να βλέπει μπάλα στον αγκαλιά. Είναι θέμα αυτό, ναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλης έπαιξε δύο γκολ με τον Παναθηναϊκό που ο Παναθηναϊκός ήταν ο χειρότερος και με τον γκολ του έπαιρνε ψάρι ο Κωνσταντέλης. Καλά, δεν έπαιξε μόνο με τον Παναθηναϊκό. Κάνεις λάθος. Δεν έπαιξε μόνο με τον Παναθηναϊκό. Έκανε και άλλα πολύ καλά. Γιατί με την ΑΕΚ στην Τούμπα τι έκανε? Είχαν τον Κουλεράκι, είχαν τον Κωνσταντέλη, τώρα βγάλε τον Τζίμα. Δεν θα φύγει Πανάμα. Τίποτα. Δεν σ' αρέσει. Το Τζίμα σοφόρο. Σου κάτσει πολλά γκολ ο Τζίμα. Έφυγε σαν Θεράπη. Φιλιά, δεν σ' ακούμε και καλά. Λοιπόν, δίνω αυτή η μας. Πού να τον ακούσει στην Τούμπα, δεν πιάνει η τηλεφωνία. Λοιπόν, 1-14, 9 όλα έχουμε επίθεση. Είπαμε, κερδίζουμε και πάμε στα ημιτελικά. Για να δούμε λίγο τη φάση αυτή πριν αποχωρήσουμε και δώσουμε σκητάλη σε πλακοτελίστες. Γιάννη Πάγκο, Γιώργο Ζαΐρη. 12 η ώρα έχουμε τα ραφάλ του Γιώργου Μπουζού. Με πολλή ενημέρωση ο Πολύδης Οραφία. Ελλάδα, shoot, goal! Γκολάτσο! Γκολ! Κάνουμε πράκτιση για την Πέμπτη τώρα. Έτσι. Σαματά, τα! Θέλω να μυρίσει λίγο τούμπα. Ποιοι βρίζουν το σαβίδι, ποιοι. Κοίταξε, η τούμπα είναι άλλο πράγμα τα social media. Την ξέρω την τούμπα πολύ καλά, την έχω πάει 40 χρόνια την έβαγε. Ναι, στο κουτάλι. Η τούμπα είναι. Είχαμε ένα εμφύλιο, τον πρίξατε τον εμφύλιο. Η τούμπα είναι δίκαια. Και θα χειροκροτήσει και θα αποδοκιμάσει και θα γιουχάρει και θα αποθεώσει. Και η πυγμάχια απ' την άλλη. Έχει από όλου. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, την Πέμπτη θα έχει πάνω ή κάτω από 20.000. Εγώ λέω θα έχει κάτω από 20.000. Την Πέμπτη. Πάνω θα έχει. Εγώ λέω θα έχει κάτω από 20. Άντε ο λαός του ΠΑΟΚ θα μαζευτεί. Θα έχει κάτω από 20. Θα έχει και πολύ ζέστη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το μεσημέρι εδώ με κρεβάρ. Τι ώρα είναι το μάτσο, 8.30. Ναι. 8.30 ώρα την Πέμπτη θα είμαστε Απίκο εκεί, μετάδοση Μετρόπολη. Θα είμαστε εκεί και θα έχει τζέρτζελο πολύ. Λοιπόν, με τον Ντίνο το μεσημέρι θα τα πείτε. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα με τον ενδυνάμει Μιχάλη Σαρόπουλο. Μένετε όμως ο Μετρόπολης όπως είπαμε, έρχονται οι πλακοτελίσες. Πριν σας κουνήσουμε το μαντήλι, κύριε Διτσιράπη, να πούμε ότι αν νομίζετε πως ορίζεται σε Καζίνο Θεσσαλονίκη είναι προορισμός μόνο για Θεσσαλονικής, κάνετε λάθος, μεγάλο λάθος κιόλας κάνετε, να ξέρετε. Με τα δωρεάν και πολυτελή λεωφορεία του Καζίνο μπορεί να μεταφερθείς εύκολα, άνετα από Βόλο, Πιερία, Καβάλα, Σέρες, παντού. Πώς μαθαίνετε για τις αφιτερίες και τα ωράρια, μπαίνετε στο website του Καζίνο, βλέπετε τις ώρες που σας βολεύουν και βρίσκεστε στο Ρίτζες Καζίνο, στο Άψε Σβήσε. Έχασαν την ευκαιρία του οι Μαυροβούνιοι, είμαστε πολύ κοντά για τα ημιτελικά. Δίτσι ένα δευτερόλεπτο, 2-1-0. Η Ελλάδα στο πόλο, οι παλίκαροι μας στα ημιτελικά. 19 νίκη για το Μαυροβούνιο, φιλιά στο σπίτι. Αυγεντό!